Οι διοργανωτές της απόψινής ημερίδας μου έκαναν την τιμή να μου αναθέσουν τον συντονισμό των συζητήσεων που θα έρθει ως γενικό θέμα ό,τι ακριβώς αποτελεί την αγωνία όλων των Ευρωπαίων, δηλαδή στο πού πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν δώσω το λόγο στους καλεσμένους, όπως που μου ζήτησαν, θα κάνω μια σύντομη εισαγωγή με κέντρο το ελληνικό πρόβλημα, αφήνοντας το συνολικό για τους εξαιρετικούς ομιλητές, γιατί πιστεύω ότι το πρόβλημά μας είναι κατεπήγον. Αν η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως του Ευρωπαϊκού Κοινού Νομίσματος αναγνωρίζεται τώρα γενικώς πια ως προβληματική για ολόκληρη την Ευρώπη, οι συνέπειες αυτού του λάθους για την Ελλάδα είναι βαρύτατες. Δεν αποτελεί υπερβολή η διαπίστωση ότι για να σωθεί το ευρώ καταστράφηκε η Ελλάδα, όπως το ίδιο και η διαβεβαίωση ότι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας βρίσκεται στην έξοδό μας από την Ευρωζώνη και στην επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα. Ο κυριότερος λόγος για αυτή τη μετάβαση δεν είναι κυρίως προς το παρόν τουλάχιστον η επιδίωξη μιας αυξημένης ανταγωνιστικότητας μέσω της υποτίμησης της εξωτερικής αξίας της νέας δραχμής, δεδομένου ότι η λαϊλακημένη και καταστραμμένη ελληνική οικονομία έχει μικρές εξαγωγικές δυνατότητες. Αντιθέτως, αυτό που πρωταρχικά θα επιδιωχθεί από τη μετάβαση στο εθνικό μας νόμισμα είναι η επίτευξη ταχύρυθμης ανάπτυξης και μόνο αργότερα, χάρη σε αυτήν, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η αύξηση του ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος με ρυθμό ταχύτερο του αντίστοιχου του χρέους είναι η μόνη που θα επιτρέψει σε βάθος χρόνου την αποπληρωμή του μέσω ανερχόμενου εισοδήματος και όχι μέσω γενοκτονίας, όπως δυστυχώς συμβαίνει τα 7 τελευταία χρόνια. Μνημόνια και τις παράλογες απαιτήσεις της Τρόικας που θέλουν να πληρώνουμε από ένα εισόδημα το οποίο καταποντίζεται. Η ανάπτυξη ωστόσο είναι αδύνατη αν η Ελλάδα παραμείνει στο περιβάλλον αυτής της στραγγαλιστικής λιτότητας σε συνδυασμό με το κοινό νόμισμα που της παρέχεται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως δανειζόμενο με το σταγονόμετρο ή και που η παροχή του διακόπτεται κατά καιρούς, οδηγώντας την οικονομία σε ασφυξία. Αυτό συμβαίνει τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Ο κυρίαρχος ρόλος του χρήματος είναι ακριβώς η δυνατότητα του να επηρεάζει την οικονομία με τη δημιουργία κατά περίπτωση πληθωρισμού ή αντιπληθωρισμού. Κάθε μορφή ή βαθμός οικονομικού προγραμματισμού για να επιτύχει οφείλει να εξασφαλίσει κατευθυντήριο ρόλο στο χρήμα καθώς και στη νομισματική πολιτική. Η αναπτυξιακή προσπάθεια εξάλλου απαιτεί κατάλληλη νομισματική πολιτική για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων και του σταδίου ανάπτυξης της κάθε οικονομίας. Χρειάζεται ακόμη επαρκής ρευστότητα και κάποιο ποσοστό ελεγχόμενου πληθωρισμού μέχρι το σημείο που επιπλέον προσθήκη ποσότητας χρήματος να μην επηρεάζει το επίπεδο των τιμών, διότι θα εξαντλείται στη σταδιακή απορρόφηση της τεράστιας δικής μας ανεργίας. Η σπουδαιότητα του χρήματος έγκυται στο γεγονός ότι από την ποσότητά του εξαρτάται η ένταση της οικονομικής δραστηριότητας, ο ρυθμός ανάπτυξης και ο όγκος της απασχόλησης. Γι' αυτό και δεν έχουν διόλου δίκιο όσοι λένε τι δραχμή, τι ευρώ. Είναι συνεπώς σαφές ότι η ισχύ ανήκει σε αυτούς που δημιουργούν το χρήμα και σε αυτούς που το ελέγχουν. Το χρήμα είναι δύναμης την οποία στερήθηκαν οι χώρες της Ευρωζώνης. Από τη δύναμη αυτή ακριβώς έχει επίγουσα ανάγκη η ελληνική οικονομία για να χαράξει τη μακροοικονομική πολιτική που θα διατρέψει τις πληγές της. Η ελληνική οικονομία έχει καταρρεύσει κάτω από τα απάνθρωπα και λανθασμένα μέτρα της Τρόικας και απαιτείται επιγόντως εθνικό νόμισμα και πρόγραμμα ανασυγκρότησης και ανάπτυξης. Βεβαίως, το εγχείρημα θα έχει δυσκέλειες και κινδύνους, ιδίως
και διότι δεν υπάρχει προηγούμενο χώρα σε μέλους της Ευρωζώνης που να την έχει εγκαταλείψει. Αλλά όμως η συνέχιση της ισοπαίδωσης της Ελλάδας κάτω από την αδιέξοδη αυτή κατάσταση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί. Γι' αυτό η επάνωδος στο εθνικό νόμισμα φαίνεται να είναι μονοδρομική. Αυτή θα επιχειρηθεί είτε από κοινού με τις υπόλοιπες οικονομίες μέλη της Ευρωζώνης, που φυσικά θα ήταν το ιδεώδες για την Ελλάδα, είτε και μόνη της με μεγαλύτερες φυσικά και συχνά απρόβλεπτες δυσκολίες. Εξυπακούεται ωστόσο ότι όσο περνά ο καιρός και βαθαίνει η κρίση και όσο προχωρεί αλίπητα το ξεπούλημα ολόκληρης της Ελλάδας, τόσο η ανάκαμψη γίνεται δυσκολότερη. Να προσθέσω και την πεποίθησή μου, που άλλωστε τη συμμερίζονται και άλλοι οικονομολόγοι, ότι αν είχαμε γυρίσει στο εθνικό μας νόμισμα από το 2010, η Ελλάδα τώρα θα ήταν σε φάση ταχύτατης ανάπτυξης. Πολύ συνοπτικά θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω διαδοχικά στάδια και βηματισμό για τη μετάβαση στο εθνικό μας νόμισμα. Βεβαίως πρόκειται προς το παρόν για ασκήσεις επί χάρτου, αφού οι λεπτομέρειες αυτής της μετάβασης θα εξαρτηθούν σε αποφασιστικό βαθμό από τις γενικότερες και ειδικότερες συνθήκες που θα ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η στάση εξωτερικών πληρωμών, που έπρεπε, επαναλαμβάνω, να γίνει από το 2010 και που ουσιαστικά υποβόσκει κάθε φορά που η Ελλάδα αναγκάζεται να δανείζεται με ανταλλάγματα κάθε φορά μεγαλύτερα και πιο απάνθρωπα για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είμαστε πάλι τώρα σε αυτή την τραγική φάση. Θα ήταν ευχής έργο αν η Ελλάδα μπορούσε να εξασφαλίσει εντός ή και εκτός Ευρώπης αναπτυξιακό δάνειο για να περιοριστούν οι θυσίες του λαού. Η Ελλάδα εξάλλου θα είναι υποχρεωμένη να καταγγείλει σωρία απεχθών αντισυνταγματικών και όρο που αντιτίθενται στα ανθρώπινα δικαιώματα, παρότι φέρουν την υπογραφή Ελλήνων πολιτικών. Να δηλώσει ότι το χρέος θα πληρωθεί σε δραχμές και φυσικά να παραστεί σε διεθνή δικαστήρια όπου θα την οδηγήσουν σίγουρα οι δανειστές της για τη μη τήρηση ανηλυμένων υποχρεώσεων. Καθώς οι αποφάσεις των διεθνών δικαστηρίων χρειάζονται γύρω στα 10 χρόνια για να τελεσιδικήσουν, υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι στο μεταξύ η Ελλάδα θα έχει σταθεί στα πόδια της και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το μη απεχθές τμήμα του χρέους της. Εξυπακούεται ότι ταυτόχρονα με τη μετάβαση στη νέα δραχμή θα πρέπει να επιβληθούν περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων, κάτι που θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και καιρό για να σταματήσει η αιμορραγία καταθέσεων, αλλά και επιβολή περιορισμών στην εισαγωγή, ώστε να εξασφαλίζονται κυρίως εκείνα τα αγαθά και εκείνες οι υπηρεσίες που θα θεωρηθούν απαραίτητες για την επιβίωση και την ασφάλεια του λαού. Δεδομένου ότι η ζήτηση έχει υπερβολικά περιοριστεί στην Ελλάδα τα 7 περίπου τελευταία χρόνια εξαιτίας της δραματικής πτώσης των εισοδημάτων και δεδομένου ότι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης ήταν ανέκαθεν στην Ελλάδα η ζήτηση, θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσα άμεσα ενίσχυσης της ζήτησης. Ενισχύοντας τα εισοδήματα χαμηλόμισθων συνταξιούχων αλλά και ανέργων, θα επιδιωχθεί η υλοποίηση της κενησιανής υπόθεσης, με βάση την οποία οι διαδοχικές αυξήσεις ζήτησης επιτυγχάνουν ολοένα υψηλότερα σημεία ισορροπίας με την προσφορά να ακολουθεί. Προτεραιότητα και κίνητρα θα δοθούν στην πρωτογενή παραγωγή, η οποία υπόσχεται γρήγορα αποτελέσματα ώστε να καλυφθούν οι βασικές διατροφικές ανάγκες και να αυξηθεί ο βαθμός αυτάρκειας. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα της Ελλάδας θα περιλαμβάνει κατάλογο ιεραρχημένων επενδύσεων και θα προβλέπει πρόσκληση για την επαναφορά από το εξωτερικό των καταθέσεων των Ελλήνων, καθώς και θέσπιση κινήτρων για να τις επενδύσουν στην Ελλάδα. Θα αποδειχθεί έτσι, ελπίζω, το εντελώς χωρίς βάση κυριότερο επιχείρημα όσων εναντιώνονται στην επάνωδο στο εθνικό νόμισμα, που είναι ο πλουτισμός αυτών που έχουν χρήματα εκτός Ελλάδας. Αντιθέτως, με τον όρο ότι αυτά τα χρήματα θα κατευθυνθούν προς επενδύσεις παραγωγικές, μεταξύ αυτών
που προβλέπονται θα προβλέπονται στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, οι επάνω δόσεις όχι μόνο δεν θα είναι βλαβερή για την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως εξαιρετικά θετική. Αναμφίβολα, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκέρειες, αλλά όμως δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Θα χρειαστεί ομοψυχία, άρνηση σύμπραξης με δυνάμεις που εξυφαίνουν την αποσταθεροποίηση της χώρας για ίδιον όφελος ή κυνηγώντας εξουσία και καρέκλες. Ακόμη, θα πρέπει να γίνει γενική πρόσκληση για συνεργασία όλων των υγιών δυνάμεων του τόπου με τοποθέτηση σε κέρδιες θέσεις όσων έχουν αυξημένα προσόντα, εμπειρία και γνώσεις για κάθε συγκεκριμένο τομέα. Δεν θα αναφερθώ εδώ στις τεχνικές και άλλωστε περίπλοκες λεπτομέρειες της μετάβασης στο εθνικό νόμισμα, γιατί αυτές θα πρέπει αναγκαστικά να καθοριστούν τη στιγμή που θα γίνει το εγχείρημα και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τώρα θα καλέσω στο βήμα καλεσμένους μας για να χαιρετήσουν την εκδήλωση. Please, Mr. Kim Alfat, come and say some words on the event. Good evening. My name is Kim Arrufat. I come from Catalonia and I speak on behalf of the Catalan leftist movement that works in Catalonia for independent socialism and feminism. Καλησπέρα. Έρχομαι από την Καταλωνία και χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. It is a pleasure and a honor to be in Greece and to take part of this event among such prominent politicians and intellectuals as Kostas Laparitsas and Oskar Lafontaine. Χαίρομαι πάρα πολύ που χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση με τόσο υψηλούς προσκεκλημένους όπως ο κύριος Κώστας Λαπαβίτσας και ο κύριος Oskar Lafontaine. We also celebrate the foundation today of the European Research Network on Social and Economic Policy. Επίσης χαιρετίζω σήμερα και γιορτάζουμε την πρώτη σύμπραξη, την πρώτη σύσταση της γιώτια φορά του Ευρωπαϊκού Νόμισμα. It should be an important tool for immediate future for all movements in Europe seeking to change the current injustice and inequality that is dominating and dividing Europe. Αφορά κυρίως την ανισότητα στην Ευρώπη και το πώς αυτή θα εξαλειφθεί ώστε να υπάρξει μια νέα πολιτική. Is dividing Europe between poor and rich economies, and furthermore, within each country, between poorer and richer people. Χωρίζει την Ευρώπη σε φτωχούς και πλούσιους και φυσικά χωρίζει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση σε φτωχότερες και πλουσιότερες χώρες. And it is urgent. The time of only protesting is over. Και είναι επίγον, ο χρόνος τον οποίο διαμαρτυρόμαστε έχει πια τελειώσει. Ο χρόνος της διαμαρτυρίας έχει τελειώσει. Unfortunately, Greece has shown us the limits of institutional and elections-based strategies. Η Ελλάδα μας έχει δείξει το δρόμο για τις εκλογικές μάχες και για τις θεσμικές μάχες επίσης. We do urgently need now to draw a picture, a map, of what kind of Europe do we want. Πρέπει να χαράξουμε μια νέα εικόνα για το τι είδους Ευρώπη θέλουμε. Well, and we need to think seriously whether the main current institutions of this Europe, such as European Union, the Euro, the European Central Bank or the Troika, are useful or not. Και πρέπει να σκεφτούμε, να ξανασυζητήσουμε για το αν το Ευρώ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι χρήσιμες ή όχι. We do believe it is possible an alternative Europe to the Europe we have today. Πιστεύουμε ότι υπάρχει μια εναλλακτική Ευρώπη σε αυτή την Ευρώπη που έχουμε σήμερα. A Europe of cultural and national diversity. Μια Ευρώπη πολιτισμικών και νομισματικών διαφοροποιήσεων. A Europe of social justice, solidarity and democracy. Μια Ευρώπη κοινωνικών διεκδικήσεων, αλληλεγγύης και επίσης πολιτικών διεκδικήσεων. A Europe of
self-determination of peoples and sovereignty. Μια Ευρώπη κυρίαρχη για τους λαούς και μια κυριαρχική Ευρώπη. In summary, we need to think strategies to overcome them in order to be, in order to survive we all. Πρέπει να σκεφτούμε στρατηγικές για να υπάρξουμε και για να συνεχίσουμε. Thank you. Ο κύριος Κιμ Αρουφάτα είναι ηγετικός τέλεχος του QPUNK, κόμματος που επιδιώκει την αυτονομία της Καταλωνίας και ο ίδιος είναι βουλευτής. À présent, je vais prier M. Adrien Clouet de prendre la parole. Ο κύριος Adrien Clouet είναι στέλεχος του Parti de Gauche, του οποίου ηγείται ο Jean-Luc Mélenchon, ο οποίος θα είναι και η μόνη πρόταση της αριστεράς στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές του 2017. Ο Clouet είναι από τους υπεύθυνους για τη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής. Thank you very much, and thank you for giving me the first sentence I understand in original language tonight with your sentence in French, but I'm pretty sure I agree with everything you said before. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τον λόγο που μου δίνετε, αλλά κυρίως για το ότι νομίζω ότι αυτά που θα πω έχουν ήδη προηγηθεί και έχουν ήδη ακουστεί. First of all, I'm speaking here on behalf of the French Left Party, and I want to thank Kostas for the invitation and for the creation of this new network. Μιλάω εκ μέρους της γαλλικής αριστεράς και ευχαριστώ τον Κώστα για την πρόσκληση που μου έκανε σήμερα. Well, we did not only come for the Greek wine, it plays a role, but we came for two main purposes, for learning and working. Δεν ήρθαμε μόνο για το ελληνικό κρασί, αλλά ήρθαμε και για άλλους λόγους, για να συζητήσουμε και για να διαπραγματευτούμε. First, for learning, because we saw in Greece, as everybody here knows, this dramatic event of a left government capitulating within 6 months of exercise of power. Όλοι ξέρετε τις δραματικά βράδια των τελευταίων 6 μηνών σε ό,τι αφορά την ελληνική διαπραγμάτευση. So we had the occasion within 2 days to have some reflection on this point to understand how, why and obviously what shall we not do in order to avoid such mistake and such capitulation. Άρα είχαμε την ευκαιρία να σκεφτούμε τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να αποφύγουμε αυτού του τύπου τους συμβιβασμούς. And we also came for working. That's what we did since yesterday. Άρα λοιπόν ήρθαμε εδώ για να δουλέψουμε. Αυτό κάνουμε από χθες. The last time we met with Oscar and Kostas, it was in Paris for the international summit for a Plan B. Η τελευταία φορά που συζητήσαμε με τον Oscar ήταν στο Παρίσι για τις εναλλακτικές στο Plan B. And this event was the occasion to go a little bit further and a little bit deeper in the details. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μπούμε σε βάθος των λεπτομεριών. To understand how can we lead a leftist politic with the topics of public debt, single currency, a current trade system and obviously the European dictatorship. Και αυτό μας έδωσε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την αριστερά, για το χρέος και για το εμπόριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Δικτατορία επίσης. So the main purpose of this event was only to work on getting back freedom and democracy for all the people in Europe. Άρα λοιπόν ο κύριος σκοπός της συζήτησης είναι να επανακτηθεί η ελευθερία και η δημοκρατία στην Ευρώπη. And I'm really happy to say that well, we contribute to this network. We will be member of this network. We will help technically, intellectually, logistically. Και θα συνεισφέρουμε σε αυτό το δίκτυο όσο μπορούμε. Χαιρόμαστε που είμαστε μέλη και θα συνεισφέρουμε λογιστικά, οικονομικά, πολιτικά όσο μπορούμε. And we hope that this network will only end with the end of the current European system. Και ελπίζουμε ότι αυτό το δίκτυο θα τελειώσει όταν τελειώσει και το ευρωπαϊκό οικονομικό σύστημα. Thank you very much. Thank you. Είναι η σειρά του κυρίου Μίχα Κώση. Είναι στέλεχος του κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού της Σλοβενίας με σημαντική κοινοβουλευτική παρουσία.
Το κόμμα Δημοκρατικού Σοσιαλισμού πρόσφατα τάθηκε υπέρ του αυθεντικού σχεδίου Β, που περιλαμβάνει και προετοιμασία για έξοδο από το ευρώ. Μίστερ Μίχα Κώστη, please. Good evening. My name is Miha Kosi and I'm a member of the Initiative for Democratic Socialism from Slovenia. First of all, I would like to thank the Greek comrades for inviting me and for the great organization of this event. Καλησπέρα, είμαι μέλος του κόμματος Δημοκρατικού Σοσιαλισμού της Σλοβενίας και χαιρετίζω τη σημερινή εκδήλωση. The strategic debate on the left view on the European integration is the crucial debate of our time. Η συζήτηση σήμερα είναι ο στρατηγικός διάλογος για την ενοποίηση, για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και είναι η επικαιρότητα. In the IDS, we started this debate right after the total capitulation of Tsipras and the Syriza government. Ξεκινήσαμε τη συζήτηση ξεκινώντας χρονικά από την απόλυτο συμβιβασμό, την απόλυτη συνθηκολόγηση της κυβέρνησης Τσίπρα με τις οικονομικές διεκδικήσεις. The result was a dramatic change in our approach towards the European integrations. Η δική μας προσέγγιση ήταν η δραματική αλλαγή σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. In the IDS, we are convinced that the examples of Greece and the refugee crisis mandate a strategic reorientation of the European left. Σε εμάς, η ελληνική κρίση και η κρίση προσφυγική καθορίζουν τη δική μας πολιτική στο κόμμα. After 2015, even the most dedicated believers in the idea of the United Europe can hardly deny the fact that Europe, as it currently exists, is anything but a community of equal nations. Μετά το 2015, η αντίληψη για την ενότητα, την ενοποίηση στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι περισσότερο από μια αντίληψη για ίσα κράτη, για ίσα μέλη. Rather, it is a structure upholding the class of politicians and capitalists whose interests has merged. Είναι η συζήτηση για την συγχώνευση των πολιτικών η οποία έχει λάβει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Once we recognize European integrations as the committee of managing the common affairs of the whole of the bourgeoisie, as Marx and Engels described it in the Communist Manifesto, είναι η συγχώνευση όλης της αστικής πολιτικής σε μία ένωση στην Ευρώπη ανάμεσα στο αστικό κράτος και στις υπόλοιπες πολιτικές. It becomes clear that the approach taken by Tsipras requires radical change and upgrading. Φαίνεται ότι η προσέγγιση του Τσίπρα χρειάζεται ριζοσπαστική αλλαγή και ριζοσπαστική προσέγγιση. We must not regard the exit from the EMU as a policy question or a goal on itself. Δεν πρέπει να θεωρούμε την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα σκοπό ή σαν μία ερώτηση, σαν ένα στόχο. On this point, we have to be very clear. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι. And recognize that the exit from the EMU is the condition that has to be fulfilled if we want to implement any left policies in any government in Europe. Και ότι η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται να είναι ο μόνος τρόπος ώστε να έχουμε μια πολιτική για την Ευρώπη. We must also not regard the exit of a nation state from the EMU as a single event. Δεν πρέπει να θεωρούμε ότι είναι ένα μόνο σήμαντο γεγονός. It is merely a strategic point on which class antagonism and division became clear. Είναι ένα θέμα το οποίο η ταξική διαπάλη γίνεται πεντακάθαρη. To reach the point of exiting the European integrations means to start the process of social transformation. Να προσεγγίσουμε το θέμα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια βασική στρατηγική για εμάς. This is the essential task of the left. Αυτό είναι βασικό θέμα για την αριστερά. If we can't achieve it, the result will be, as Rosa Luxemburg wrote, barbarity. Thank you. Thank you, Mr. Miha Kosi. Και τώρα ο τελευταίος χαιρετισμός είναι από τον κύριο Ζήση Ζάνα, ο οποίος είναι πρώην βουλευτής Κατερίνης του ΣΥΡΙΖΑ, στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας
και έχει μεγάλη ακτινοβολία στην περιοχή του. Παρακαλώ τον κύριο Ζήση Ζάνο. Πάντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ακούσει συντρόφους από την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε εποχές ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων και κινηματικών εξάρσεων, όπως στη Γαλλία ή στην Ισπανία. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συναγωνιστές, πριν από 79 χρόνια, 27 Απριλίου ακριβώς σαν σήμερα, το 1937, πεθαίνει ο μεγάλος κομμουνιστής Ιταλός μαρξιστής Αντώνιο Γκράμσι. Μεταξύ αυτών των οποίων είπε ο Αντώνιο Γκράμσι, θα κρατήσω δύο γραμμές. Ότι ακόμα και αν έχουν χαθεί όλα, ή φαίνεται κυρίως ότι έχουν χαθεί όλα, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, στηριζόμενοι από τις δικές μας δυνάμεις και να μην περιμένουμε τίποτα από κανέναν, διότι αυτό μόνο προκαλεί και συσσωρεύει απογοήτευση. Με τις λέξεις αυτές θέλω να χαιρετήσω την πρώτη δημόσια και από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα μαζική εκδήλωση του ΕΡΕΝΣΕΠ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας για την Οικονομική και Κοινωνική Πολιτική, και να ευχηθώ καλοτάξιο το εγχείρημα, το οποίο φαίνεται να είναι πρωτοποριακό, πρωτότυπο, και παρά το ότι με το που ανακοινώθηκε ο συστημικός τύπος και οι κυβερνητικοί κύκλοι χρεώσανε μία ακόμα διάσπαση στην αριστερά, πολύ σύντομα θα αποδειχθεί ότι η προσπάθεια αυτή, το εγχείρημα αυτό, θα αποτελέσει την συγκολητική ουσία, θα αποτελέσει ένα ενοποιητικό παράγοντα σε μία ανάγκη η οποία είναι άμεση και επίκουσα, δηλαδή ένα αντιμνημονιακό μέτωπο, το οποίο όμως θα έχει να παρουσιάσει ρεαλιστική, εναλλακτική βραχυπρόθεσμη, εναλλακτική τεκμηριωμένη, η οποία θα συμπαρασύρει σήμερα το λαϊκό κίνημα, θα δώσει απαντήσεις απέναντι στην οικονομική κρίση την οποία ζούμε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, σύντροφοι και συναγωνιστές, η υπαρκτή Ευρωπαϊκή Ενοποίηση έχει αποκαλύψει τα όρια της. Είναι μια Ευρωπαϊκή Ενοποίηση ακραία νεοφιλελεύθερη, ακραία αντιδραστική. Είναι μια ενοποίηση βαθιά ιμπεριαλιστική, η οποία έχει δημιουργήσει ένα σοβαρότατο πρόβλημα στην Βόρεια Αφρική και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει δημιουργήσει γιγαντεία προσφυγικά κύματα, τα οποία δεν μπορεί και δεν θέλει να αντιμετωπίσει τα αίτια δημιουργίας αυτών των προσφυγικών ρευμάτων. Είναι μια Ευρώπη η οποία έχει επιβάλει δικτατορίες και κατοχή οικονομική, αντιδημοκρατική, και η χώρα μας, η Ελλάδα, είναι μια χώρα η οποία έχει βιώσει βαθιά στο πετσί της 6 χρόνια τώρα τις πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας, προς όφελος πολύ λίγο και ενάντια στο συμφέρον των εργαζομένων και των πολλών. Αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, το ΕΡΕΝΣΕΠ, η προσπάθεια αυτή έχει ένα καθήκον. Όχι να μετατραπεί σε μία ακαδημαϊκή ελίτ κάποιων λίγων, οι οποίοι στα πλαίσια μιας υπερπολιτικοποίησης θα παράγουν ένα θεωρητικό έργο μακριά από τις ανάγκες σήμερα του λαϊκού κινήματος, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να συνδεθεί με τον λαϊκό ριζοσπαστισμό, να συνδεθεί με τις άμεσες απαντήσεις στις οποίες έχει ανάγκη ο τόπος και να γίνει ένα εργαλείο παραγωγής και επεξεργασίας θέσεων, και νομίζω ότι το έχει κάνει ήδη στον ιστότοπο, παρά τις λίγες ημέρες λειτουργίας του δικτύου. Νομίζω ότι υπάρχει ένας πλούτος απόψεων, οι οποίες δεν είναι σημερινές, και προσωπικά ο Κώστας Λαπαβίτσας και οι υπόλοιποι σύντροφοι του δικτύου έχουν καταθέσει κατά καιρούς, κατά περιόδους, και πολύ περισσότερο στην αρχή της κρίσης. Νομίζω όμως ότι σήμερα και ο Κώστας Λαπαβίτσας και οι υπόλοιποι σύντροφοι του δικτύου καταθέτουν ένα συνολικό σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σύγκρουση με το ευρώ, αλλά και ανοίγοντας μία εναλλακτική η οποία έχει προσανατολισμό σήμερα το πώς μπορεί ξανά η εργατική τάξη, οι εργαζόμενοι, ο λαός να πάρει την υπόθεση και την τύχη στα χέρια του. Με αυτά τα λίγα λόγια, να ευχαριστήσω προφανώς για την τιμή που μου κάνει και το ΕΡΕΝΣΕΠ και ο Κώστας Λαπαβίτσας να χαιρετήσω τη σημερινή εκδήλωση. Να ευχηθώ καλοτάξιο το εγχείρημα, και είμαι βέβαιος ότι πολύ σύντομα θα κληθεί να δώσει απαντήσεις, πιστικές όμως απαντήσεις, οι οποίες θα γίνουν κτήμα ενός μεγάλου γιγαντιαίου αναθρεπτικού κινήματος στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ το βουλευτή Ζήση Ζάνα. Και αφού ακούσαμε μέσα σε σύντομες μεν αλλά πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις, χαιρετισμούς, ενδιαφέρουσες απόψεις, ήρθε τώρα η σειρά για τους δύο κυρίους ομιλητές αυτής της απόψινής μερίδας, που είναι ο γνωστότερος γερμανός πολιτικός Όσκαρ Λαφοντέν και ο δικός μας Κώστας Λαπαμπίτζας. Αμέσως τώρα θα σας αναφέρω μερικούς σημαντικούς σταθμούς της βιογραφίας του Όσκαρ Λαφοντέν. Γεννήθηκε το Σεπτέμβριο του 1943 στη Σαρ Λούισε, στη Δυτική Γερμανία. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του ζωής, διετέλεσε δήμαρχος του Σαρμπρούκεν, πρωθυπουργός του κρατητίου του Σάρλαντα, πρόεδρος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας και υπουργός οικονομικών της Γερμανίας. Το Μάρτιο του 1999 αποχώρησε από το ΣΕΠΕΝΤΕ και αποσύρθηκε από την πολιτική. Το 2005 έκανε γνωστή την προσχώρησή του στην εκλογική συμμαχία ΠΕΠΕΣ μαζί με τον Γκρέγκορι Γκίζη. Από το 2005 ως το 2009 ο Λαφοντέν ορίστηκε πρόεδρος της νέας κοινοβουλευτικής ομάδας μαζί με τον Γκίζη. Από τον Ιούνιο του 2007, όταν ενώθηκε το ΟΣΚ και το ΠΕΔΕΣ και δημιουργήθηκε η αριστερά, Die Linke, ανέλαβε μαζί με τον Λόταρ Μπίσκι την ηγεσία του νέου κόμματος. Τον Μάιο του 2010 αποχώρησε και από τα δύο λόγω ασθενείας. Από το Σεπτέμβριο του 2009 ηγείται του Die Linke στο Κοινοβούλιο του Κρατηδίου του Σάρλαντα και από τον Ιούλιο του 2010 έως τον Ιούλιο του 2014 διετέλεσε επίσης πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Die Linke. Please, Mr. Kalispera, das ist leider das einzige Wort, was ich kann. Ich komme immer gerne nach Griechenland, weil ich in der Schule Altgriechisch gelernt habe und mich für die Idee der Demokratie begeistert habe. Έχω τις γνώσεις των ελληνικών από το σχολείο, που οι πρώτες μου γνώσεις ήταν για τη δημοκρατία στο σχολείο. Und manchmal lernt man in der Schule Wichtiges. In der Schule haben wir gelernt, Pericles sagte, eine Gesellschaft ist dann demokratisch, wenn sich in ihr die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Στο σχολείο είχαμε μάθει πως ο Περικλής έγραφε, έλεγε πως η δημοκρατία παγιώνεται όταν υπηρετεί τα συμφέροντα της πλειονότητας, της πλειοψηφίας. Das ist hochaktuell, denn wenn wir Perikles zu Rate ziehen, gibt es in Europa keine Demokratie. Nirgendwo. Αυτό είναι εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν υπάρχει κανένας τύπου δημοκρατία πουθενά. Denn in keinem europäischen Land setzen sich die Interessen der Mehrheit durch, solange die Löhne sinken, die Renten sinken und die sozialen Leistungen gekürzt werden. Αυτό φαίνεται γιατί παντού οι συντάξεις πέφτουν, οι μισθοί πέφτουν, φυσικά δεν υπάρχει δημοκρατία στην Ευρώπη και γι' αυτό ακριβώς ενδιαφερόμαστε, γι' αυτά ακριβώς συζητάμε. Und deshalb geht es heute darum, die Demokratie in Europa wieder aufzubauen. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει η δημοκρατία στην Ευρώπη να ξαναιδρυθεί. Und was wir lernen müssen ist, dass das europäische Vertragswerk so gebaut ist, dass die Demokratie verhindert werden soll. Και μάλιστα πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Συνθήκη είναι τόσο αρνητική ώστε να εμποδίζει τη δημοκρατία. Einer der Väter des Neoliberalismus, der Ökonom August von Hayek, schrieb schon vor Jahrzehnten einen Aufsatz, in dem er sagte, wir müssen internationale Verträge schaffen, die verhindern, dass demokratische Entscheidungen in das Geschehen der Wirtschaft eingreifen. Αυτό είναι μια συνθήκη, μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από το Χάγεκ ότι πρέπει να φτιάξουμε διεθνή δίκτυα ώστε αυτά να ενταχθούν μέσα στην Ευρώπη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να δημιουργήσουν δημοκρατία. Man kann das gar nicht oft genug sagen. Das europäische Vertragswerk ist ein Vertragswerk zum Abbau der Demokratie und deshalb muss es abgeschafft werden. Γι' αυτό βλέπουμε ότι το συμβόλαιο στην Ευρώπη είναι κατά της δημοκρατίας και γι' αυτό μάλλον αυτό που ονομάζεται Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα πρέπει να καταργηθεί. Als Zeugen kann ich Jean-Claude Juncker aufrufen. Der Präsident Europas sagte,
Es kann keine demokratische Wahl gegen die Verträge geben. Επικαλούμε τον Jean-Claude Juncker, ο οποίος έλεγε ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία δημοκρατική εκλογή, καμία δημοκρατική εκλογική διαδικασία, η οποία να βρίσκεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Die Europäische Linke sagt, Europa ist heute das Europa der Banken und Konzerne. Η γερμανική αριστερά λέει πως η σημερινή Ευρώπη είναι μια Ευρώπη των πλούσιων και των τραπεζών. Und das sieht man an den Spitzenämtern. Wir haben Draghi, einen Investmentbanker, wir haben Juncker und Dijsselbloem, zwei Meister der Steuerhinterziehung und der Steuerhinterziehung. Και αυτό το βλέπουμε, γιατί στην κορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο Juncker και ο Draghi, οι οποίοι απλώς επιτείνουν τη φορολογική πολιτική. Das zeigt, dass Europa sich völlig falsch entwickelt hat. Wir wollen kein Europa der Banken und Konzerne, wir wollen ein Europa, in dem die Völker Europas gut zusammenleben können. Das ist das Gegenteil von dem, was derzeit in Europa geschieht. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναπτυχθεί σε έναν εντελώς λάθος τρόπο. Αυτό που προωθείται είναι οι πολιτικές των τραπεζών, ενώ θα έπρεπε τα δικαιώματα των λαών να είναι το ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η σύμπραξη όλων των λαών. Neben der Demokratie ist der Sozialstaat das größte Ziel der Europäer gewesen. Μαζί με τη δημοκρατία θα έπρεπε να είναι το κοινωνικό κράτος επίσης ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aber die europäische Politik zerstört den Sozialstaat in allen Ländern. Αλλά η ευρωπαϊκή πολιτική καταστρέφει το κοινωνικό κράτος σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Wir haben in Europa durch die Verträge Steuerdumping, Lohndumping und Sozialdumping. Έχουμε σε όλη την Ευρώπη μία πολιτική που κατεδαφίζει τα εισοδήματα, κατεδαφίζει τους μισθούς και γενικά κατεδαφίζει τα χρήματα των Ευρωπαίων. Wenn Steuerdumping herrscht, dann können die Staaten die Aufgaben nicht finanzieren und der Sozialstaat wird abgebaut. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν την κοινωνική πολιτική και έτσι η κοινωνική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη κατεδαφίζεται. Wenn Lohndumping herrscht, dann versuchen alle Staaten möglichst niedrige Löhne zu haben, von Deutschland angefangen, und die Arbeitnehmer sind überall die Verlierer dieser Politik. Όταν μειώνονται οι μισθοί, σημαίνει ότι το ίδιο και στη Γερμανία έχουμε κατώτερους μισθούς και έτσι οι πολιτικές γίνονται χειρότερες για τους λαούς. Und wenn Sozialdumping herrscht, dann überbieten sich die europäischen Staaten darin, Arbeitnehmerrechte abzubauen. Και επίσης η κοινωνική κατεδάφιση σημαίνει ότι όλοι οι φορολογούμενοι δεν θα μπορούν να απολαμβάνουν κανενός είδους παροχές. Die große Idee der Solidarität wird in Europa täglich zerstört. Η ιδέα της αλληλεγγύης στην Ευρώπη καθημερινά κατεδαφίζεται. Und deshalb haben wir auch kein menschliches Gesicht gezeigt bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Ein Europa, das unsolidarisch ist, nimmt auch keine Flüchtlinge auf. Και αυτού του τύπου η Ευρώπη η οποία δημιουργείται δεν μπορεί να κάνει τίποτα κατά της προσφυγικής κρίσης και υπέρ των προσφύγων και έτσι γίνεται μία αλληλέγγυα Ευρώπη. Was müssen wir machen, um das zu ändern? Τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αλλάξουμε? Wir müssen einen Vertrag machen, dass Steuerdumping aufhört, dass zumindest ein Grundstandard eingeführt wird, nachdem überall in Europa Steuern erhoben werden müssen. Πρέπει να υπάρξει ένα συμβόλαιο όπου οι φόροι και η φορολογία στην Ευρώπη θα είναι σε ένα κοινό επίπεδο, θα είναι μια κοινή συμφωνία. Wir müssen einen Vertrag errichten, dass Lohndumping aufhört und es muss also ein Mindestlohn orientiert an der wirtschaftlichen Leistung der einzelnen Länder überall vertraglich eingeführt werden. Θα πρέπει να υπάρξει μια κοινή συμφωνία για τους μισθούς, έτσι ώστε η κοινή οικονομική πολιτική να ισχύει για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Und wir brauchen ein Ende des Sozialdumpings, das heißt endlich eine europäische Sozialcharta, die in jedem Land Mindeststandards für soziale Leistungen setzt. Και επίσης αυτού του τύπου η κατεδάφιση του κοινωνικού κράτους στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνει μια κοινή συζήτηση ώστε να υπάρξει μια κοινή πολιτική για τις κοινωνικές παροχές. Und wir brauchen einen europäischen Vertrag zur Flüchtlingsaufnahme, der die Genfer Konvention beherzigt und alle Europäer verpflichtet nach ihren Möglichkeiten Flüchtlinge aufzunehmen. Και θα πρέπει να υπάρξει ένα συμβόλαιο ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και την προσφυγική κρίση με βάση τη συνθήκη της Γενέβης, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί πανευρωπαϊκά. Dieses Europa macht aber nicht nur Steuerdumping, Lohndumping, Sozialdumping.
Es führt auch Krieg beispielsweise in Syrien. Deshalb müssen wir Europäer aufhören, irgendwo in der Welt Kriege zu führen. Και δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής πολιτικής ή φόρων ή μισθών, αλλά και ό,τι αφορά επίσης η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ασχοληθεί με τον πόλεμο στη Συρία και πώς αυτός θα σταματήσει. Wenn wir wirklich weniger Flüchtlinge wollen, müssen wir aufhören, in den vorderen Orient Waffen zu liefern. Das wäre die wichtigste Maßnahme überhaupt. Αν θέλουμε λιγότερους πρόσφυγες στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε ποιος δίνει τα όπλα, ποιος πουλάει όπλα στους πολέμους και ειδικά στη Συρία. Wenn wir weniger Flüchtlinge aus Afrika wollen, müssen wir aufhören, subventionierte Agrarprodukte nach Afrika zu liefern. Αν θέλουμε λιγότερους πρόσφυγες από την Αφρική στην Ευρώπη, τότε θα πρέπει να συζητήσουμε πόσα αγροτικά προϊόντα θα προωθηθούν στην Αφρική. Wenn wir weniger Flüchtlinge aus Afrika wollen, müssen wir aufhören, die Meere vor den Küsten Afrikas leer zu fischen. Αν θέλουμε λιγότερους πρόσφυγες από την Αφρική, θα πρέπει να συζητήσουμε πώς η αλία στα παράλια της Αφρικής θα ρυθμιστεί και θα είναι μέρος των κρατών της Αφρικής. Wenn wir wirklich weniger Flüchtlinge wollen, dann müssen wir aufhören, Land grabbing, also das Land zu klauen in den Afrikanischen. Es gibt ja große Banken mittlerweile, die dort Land kaufen. Das muss alles aufhören. Αν θέλουμε να συζητήσουμε επίσης για τους πρόσφυγες από την Αφρική, θα πρέπει να συζητήσουμε το πώς οι τράπεζες κλέβουν το εισόδημα των αφρικανικών κρατών και πώς ρυθμίζουν κατά το συμφέρον τους την οικονομία. Diese Wirtschaftsordnung, die wir Kapitalismus nennen, wird ja auch von dem Bischof von Rom, von dem Papst angegriffen, indem sagt, diese Wirtschaft tötet. Αν θέλουμε να συζητήσουμε για την οικονομία, θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε για τον καπιταλισμό και το πώς αυτός σκοτώνει τις οικονομικές πολιτικές. Diese Wirtschaftsordnung wurde auch von einem französischen Sozialisten auf den Punkt gebracht, Jean Jaurès, der sagte, der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen. Πρέπει να ξαναθυμηθούμε τον σοσιαλιστή Ζαν Ζορές, ο οποίος έλεγε ότι ο καπιταλισμός δημιουργεί τις κρίσεις όπως τα σύννεφα τη βροχή. In dieser weltweiten Politik müssen wir Europa neu bauen. Σε αυτή τη νέα πολιτική πρέπει να ξαναχτίσουμε από την αρχή την Ευρώπη. Und wir müssen erkennen, dass es höchste Zeit ist, die Politik zu ändern, denn der Euro ist mittlerweile ein Dopingmittel für die Rechte in Europa. Και σε αυτήν ακριβώς τη νέα αναγνώριση της πολιτικής θα πρέπει να σκεφτούμε ότι το ευρώ είναι το βασικό κριτήριο αυτής της σημερινής ευρωπαϊκής πολιτικής και αυτό που ουσιαστικά την καθορίζει. Das ist der Grund, warum wir eine andere Währungsverfassung brauchen. Ich habe vor vielen Jahren dem Euro zugestimmt, vor über 20 Jahren. Aber ich habe gesagt, es kann nur funktionieren, wenn die Wirtschafts- und Lohnpolitik aufeinander abgestimmt wird. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι ένα σύνταγμα για ένα διαφορετικό νόμισμα στην Ευρώπη και το πώς θα αλλάξει την οικονομική πολιτική στην Ευρώπη. Es geht heute nicht eine Renationalisierung, sondern es geht eine Redemokratisierung Europa. Δεν είναι η συζήτηση για το να ξαναφτιάξουμε ένα άλλο νόμισμα, αλλά το πώς θα εκδημοκρατικοποιήσουμε από την αρχή την Ευρώπη. Es wird in der Linken der Fehler gemacht in Europa, dass Demokratisierung mit Renationalisierung verwechselt wird. Μάλλον θα πρέπει να αλλάξουμε την εκδημοκρατικοποίηση με την επανεθνικοποίηση των νομισμάτων. Demokratie braucht Dezentralisierung. Zentralisierung ist immer in der Tendenz undemokratisch. Η Ευρώπη χρειάζεται πάλι εθνικές πολιτικές, χρειάζεται επικέντρωση στο έθνος και αυτό ακριβώς είναι η εκδημοκρατικοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής. Und diese Dezentralisierung, diese Demokratisierung gilt als erstes für die Geldpolitik. Και αυτή η αποκέντρωση χρειάζεται επίσης εθνικές πολιτικές, επιστροφή στο εθνικό κράτος. Sie haben es doch erlebt als Griechen, ein Mann, der demokratisch nicht legitimiert ist, dreht den Geldhahn zu und schaltet damit die Demokratie in Griechenland ab. Αυτό σημαίνει ότι αν αποτύχει η δημοκρατία στην Ελλάδα, θα αποτύχει και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά οι Έλληνες. Das ist der politische Hintergrund, auf dem wir vorschlagen, ein europäisches Währungssystem zu schaffen.
Αυτό ακριβώς είναι η βάση για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο νομισματικό σύστημα στην Ευρώπη. Nochmal, es geht nicht um Renationalisierung. Es geht um eine Wirtschafts- und Währungsverfassung, die jedem Land eine faire Chance lässt. Δεν είναι επανεθνικοποίηση του νομίσματος, αλλά είναι αποκέντρωση της πολιτικής και επανίδρυση της Ευρώπης. Und diese Währungsverfassung ist ja bereits da. Das ist das europäische Währungssystem, in dem sich allein Dänemark befindet. Και αυτό το σύνταγμα για το νόμισμα ήδη υπάρχει ήδη στην πολιτική της Δανίας. Nutzen des europäischen Währungssystems gäbe zum Beispiel Griechenland die Möglichkeit, eine eigene Zentralbank zu haben, demokratisch kontrolliert, die Investitionen finanzieren kann. Αυτό το σύστημα της αποκέντρωσης του νομίσματος θα δημιουργήσει μια κεντρική τράπεζα η οποία θα βοηθήσει την Ευρώπη, θα βοηθήσει την Ελλάδα. Und das europäische Währungssystem gäbe Griechenland die Möglichkeit wieder abzuwerten und damit Wettbewerbsfähigkeit zu bekommen, ohne in brutaler Weise Löhne und Renten zu kürzen. Αυτό θα δημιουργήσει θα φτιάξει ένα καινούριο νόμισμα για την Ελλάδα, το οποίο θα τη θέσει πάλι ανταγωνιστική μέσα στο οικονομικό σύστημα. Das heißt, alles was wir wirtschaftlich machen, muss dem Ideal der Demokratie und dem Ideal des Sozialstaates dienen und darf in keinem Fall zu einer völlig gegenteiligen Entwicklung führen. Αυτό επίσης, όπως είπα, θα φτιάξει μια καινούργια δημοκρατία για την Ευρώπη και ένα καινούργιο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα υπηρετηθεί πραγματικά μέσα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Dazu brauchen wir auch wieder Volksabstimmungen in Europa, aber Volksabstimmungen setzen natürlich voraus, dass dann die Ergebnisse der Volksabstimmung auch umgesetzt werden. Αυτό χρειάζεται επίσης μια διαφοροποίηση των λαών, η οποία θα φέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Das war ja die Niederlage für die ganze Linke in Europa, dass hier dieses wunderbare Ergebnis der Volksabstimmung nachher nicht umgesetzt werden konnte. Αυτό σημαίνει ότι η διαφοροποίηση των λαών θα φέρει μια εντελώς διαφορετική πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Deshalb muss man immer wieder auf die europäischen Verträge verweisen. Juncker hatte ja recht. Sie sind so gebaut, dass das Volk abstimmen kann, was es will. Die Kommission macht doch, was sie will. Ο Juncker είχε πιθανόν δίκιο. Χρειαζόμαστε νέα συμβόλαια, ώστε η Κομισιόν να μπορεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή πολιτική για όλη την Ευρώπη. Also ich wiederhole es nochmal. Wenn wir erleben, dass Volksabstimmungen keine Wirkung haben, dann müssen wir die Verträge so umbauen, dass die Volksabstimmungen auch umgesetzt werden können. Η διαφοροποίηση των λαών θα φέρει διαφορετικά αποτελέσματα, έτσι ώστε να γίνεται σεβαστή από την ευρωπαϊκή πολιτική και να φέρει καινούργια συμβόλαια. Δημοψηφίσματα. Καινούργια διαφοροποίηση. Also, das ist der Hintergrund des Vorschlages, der hier von uns entwickelt worden ist. Wir wollen den Demokratien in Europa wieder die Möglichkeit geben, über die Geldpolitik Entscheidungen der Bevölkerung wieder umzusetzen. Και αυτό είναι η βάση της ευρωπαϊκής πολιτικής, να δώσουμε καινούργιες δυνατότητες ώστε να ξαναφτιαχτεί, να γίνει καινούργιο. Nun ist die Frage, wie kann man das machen? Και το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Wir haben gesehen, Syriza ist gescheitert. Vielleicht auch, weil Syriza allein war. Syriza ist gescheitert, auch weil Syriza allein den Kampf geführt hat. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πιθανόν αποτύχει επειδή ήταν μόνος του σε όλη αυτή την πολιτική, σε όλη αυτή την προσπάθεια. Sie wollten das am Anfang machen. Wir sehen jetzt in Portugal. In Portugal toleriert die Linke eine Regierung. Aber auch in Portugal wird die Linke scheitern, wenn sie nicht die Möglichkeit hat, über eine eigene Geldpolitik das wirtschaftliche Leben wieder anzukurbeln. Στην Πορτογαλία έχει αποτύχει, γιατί ακριβώς δεν έχει γίνει μια αλλαγή στην νομισματική της πολιτική. Η αριστερά έχει αποτύχει.
Wir sehen das auch in Spanien, wenn Podemos sich an irgendeiner Regierung beteiligt. Το ίδιο έχει συμβεί και στην Ισπανία, όταν οι Podemos προσπάθησαν να μετέχουν στην κυβέρνηση. Und wenn die Verträge so bleiben wie sie sind, dann hat auch Podemos keine Chance in Spanien. Και όταν τα συμβόλαια και οι πολιτικές παραμένουν οι ίδιες, τότε οι Podemos φυσικά θα αποτύχουν στην Ισπανία. Eine linke Regierung muss die Instrumente haben, um ihre Politik umsetzen zu können. Μια αριστερή πολιτική πρέπει να έχει εργαλεία, ώστε να θέσει αυτά τα εργαλεία στην υπηρεσία της πολιτικής της. Und übersetzt auf die Länder ist das eine eigene Zentralbank mit eigener Geldpolitik und der Möglichkeit, die Währung abzuwerten. Και χρειάζεται μια κεντρική τράπεζα, μια νέα νομισματική πολιτική, έτσι ώστε να πετύχει. Ich bin besorgt über die politische Entwicklung in ganz Europa. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ, έχω μεγάλη φροντίδα, μεγάλο ενδιαφέρον για την όλη την πολιτική εξέλιξη στην Ευρώπη. Euro ist, ich wiederhole es nochmal, ein Dopingmittel für die Rechte in Europa, auch in Deutschland. Το ευρώ είναι το μέσο στην Ευρώπη και στη Γερμανία, ώστε να τεθούν πάλι υπό συζήτηση τα δικαιώματα. Und deshalb muss die Linke jetzt den Kampf verstärken und ich danke hier den Freunden in Griechenland, dass sie diese Veranstaltung gemacht haben, dass wir die Instrumente wiedergewinnen, um überhaupt linke Politik machen zu können. In diesem Sinne vielen Dank und viel Glück für Ihre Arbeit. Οι μάχες πρέπει να συνεχιστούν στην Ευρώπη ώστε να βρεθούν νέα μέσα για να ισχυροποιηθεί η πολιτική που προωθεί η Ευρωπαϊκή και η Γερμανική Αριστερά. Τα νέα μέσα, τα νέα εργαλεία θα ισχυροποιήσουν αυτούς τους αγώνες. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον Όσκαρ Λαφοντέν για αυτήν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία του, η οποία ήταν πλήρης, ήταν κατανοητή, ήταν νομίζω ό,τι θέλαμε να ακούσουμε για τους, για τις λεπτομέρειες του ΣΑΚ του κορμιού της Ευρώπης και για το πώς, τι πρέπει να γίνει για να ξαναγίνει η δική μας Ευρώπη. Και τώρα έρχεται η σειρά του Κώστα Λαπαβίτσα, ο οποίος έχει ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, μερικές λεπτομέρειες από αυτό θα σας αναφέρω, αλλά για μένα το σπουδαιότερο από όλο αυτό το βιογραφικό του είναι η συνέπεια την οποία έχει επιδείξει και το ότι περιφρούρησε τις πεπιθήσεις του, έστω με μεγάλο κόστος, γιατί οπωσδήποτε το κόστος νομίζω είναι δέδομο ότι αντιστοιχεί σε μία πολυθρόνα υπουργική, αλλά έμεινε πιστός στις αρχές του, πράγμα το οποίο είναι και σπάνιο στις ημέρες μας, δυστυχώς, αλλά και πάρα πολύ σημαντικό. Ο Κώστας Λαπαβίτσας κατάγεται από τη Μακεδονία και σπούδασε οικονομικά στην Αγγλία, ειδικεύεται σε χρηματοπιστωτικά θέματα και στην ιαπωνική οικονομία. Έχει διδάξει οικονομικά σε μεγάλα πανεπιστήμια της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ιαπωνίας και η έδρα του είναι στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Μελετών του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι πολυγραφικότατος, γράφει σε τρεις γλώσσες, είναι συγγραφέας σημαντικών βιβλίων στα οικονομικά καθώς και πληθώρας επιστημονικών άρθρων με πολλές ομιλίες στον κόσμο και τακτική παρουσία στα παγκόσμια μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Κώστας Λαπαβίτσας είναι σήμερα ένας από τους λίγους ετερόδοξους οικονομολόγους προερχόμενος από τη μαρξιστική παράδοση που έχει διεθνή αναγνώριση. Είναι γνώστης των οικονομικών της ανάπτυξης και με μια σύγχρονη διεισδυτική ανάλυση για τα κρίσιμα πολιτικά και οικονομικά ζητήματα της εποχής μας. Οι απόψεις του φιλοξενούνται συνεχώς και με αμύωτο ενδιαφέρον στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά, ασιατικά και αμερικανικά ενημερωτικά δίκτυα. Από το 2010 συμμετέχει με δυναμικό τρόπο στις κινηματικές και πολιτιστικές δράσεις, στην Ελλάδα εναντίον της μνημονιακής καταστροφής.
Το 2015 εκλέχθηκε ως ανεξάρτητος συνεργαζόμενος βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ στην εκλογική περιφέρεια της Σημαθίας, παρουσιάζοντας σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Το Σεπτέμβριο του 2015 σταμάτησε τη συνεργασία του με το ΣΥΡΙΖΑ, μένοντας σταθερός στις αρχές του και αρνούμενος να ψηφίσει το τρίτο μνημόνιο. Ευχαριστώ και δίνω το λόγο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα να σας απευθύνω το λόγο, να μιλήσω εδώ, στη γενέθλια πόλη μου, για τη νέα αυτή προσπάθεια, την οποία ξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα για να πετύχουμε ένα μεγάλο στόχο. Την ανανέωση της εμπιστοσύνης και την ανανέωση της ελπίδας και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικότερα. Είναι δύσκολο το έργο που έχουμε μπροστά μας, για λόγους που θα σας εξηγήσω, για λόγους που γνωρίζετε, αλλά θα σας ξαναπώ με δικά μου λόγια. Αλλά έχω και μεγάλη εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε και ότι όντως και η χώρα μας και άλλα μέρη της Ευρώπης, τα οποία ζητούν ένα νέο δρόμο, θα μπουν σε άλλη κατεύθυνση. Ο τίτλος της ημερίδας που είχαμε, αλλά και της σημερινής ομιλίας εδώ, είναι «Το μέλλον της Ευρώπης». Θα μπορούσε να ήταν μια πολύ σύντομη ομιλία αυτή. Το μέλλον της Ευρώπης είναι σκοτεινό και ανύπαρκτο. Από μια σκοπιά. Θα μπορούσαμε να τελειώσουμε εδώ. Η Ευρώπη όπως είναι σήμερα, δεν έχει μέλλον. Αλλά αν πάμε πέρα από αυτό, αυτό που θα πρέπει να παρατηρήσουμε και να τονίσουμε είναι τη μεγάλη αλλαγή που έχει συμβεί. Σας ζητώ να σκεφτείτε με ποιο τρόπο μιλούσαν για την Ευρώπη οι πολιτικοί, αλλά και μεγάλα στρώματα του ελληνικού λαού και άλλων λαών, τη δεκαετία του 1990 και τη δεκαετία του 2000. Ήταν η εποχή της περισσότερης Ευρώπης. Της ενωμένης Ευρώπης. Της ήπιας δύναμης. Της Υπήρου που θα άλλαζε το ρου της ιστορίας, της Ευρώπης των κινημάτων και ούτω καθεξής. Δεν έχει πολύ καιρό. Πριν από λίγα χρόνια λέγονταν όλα αυτά. Σήμερα τι έχουμε. Έχουμε καταρχήν δημοψήφισμα στην Ιταλία για το αν θα μείνει μέσα ή έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δημοψήφισμα το οποίο είναι τελείως άδειλο προς τα κινηθεί. Μπορεί να πάει προς την έξοδο, αλλά ακόμα και αν πάει στο να παραμείνει η χώρα στην Ευρώπη, θα είναι στην ουσία ψήφος ανοχής. Δεν θα υπάρχει κανένας ενθουσιασμός για να μείνει η χώρα στην Ευρώπη. Το τι συμβαίνει στην Βρετανία είναι χαρακτηριστικό αυτού που συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ήπειρο. Δυσπιστία, έλλειψη εμπιστοσύνης και, επίσης χαρακτηριστικό, η κριτική προς την Ευρώπη γίνεται από τα δεξιά. Οι δυνάμεις που πιέζουν για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρώπη είναι από τα δεξιά. Έχουμε δηλαδή άλογο ακριβώς των χειρότερων δυνάμεων που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Και δεν είναι φυσικά μόνο η Βρετανία. Κοιτάξτε τις αυστριακές εκλογές πριν από λίγες μέρες. Η άκρα δεξιά, στην ουσία φασισμός με, τέλος πάντων, μια μάσκα, το πρώτο κόμμα. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Γαλλία. Κοιτάξτε τι γίνεται και στη Δανία ακόμα. Για να μην μιλήσουμε για την Ουγγαρία, την Πολωνία και ούτω καθεξής. Τα φαντάσματα του παρελθόντος δηλαδή της Ευρώπης έχουν επιστρέψει. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας και αυτά είναι ακριβώς που εκμεταλλεύονται την ανησυχία, το φόβο, την αλλαγή της διάθεσης του κόσμου προς την Ευρώπη. Εκμεταλλεύονται επίσης την πολιτική που ασκείται από τα πάνω, από την Ευρώπη αυτή που είναι η υπαρκτή Ευρώπη, όσον αφορά τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Γιατί η πολιτική αυτή είναι η πολιτική της Ευρώπης φρούριο. Είναι η Ευρώπη που
έχει γράψει μια γραμμή γύρω της, δέχεται ελάχιστους μέσα σε αυτό το πλουσιότερο τόπο στον κόσμο, κοιτάει με απόλυτη δυσπιστία τις φτωχότερες χώρες που την περιβάλλουν και φροντίζει να δημιουργήσει υγειονομικές ζώνες. Η μεγαλύτερη υγειονομική ζώνη την έχει φτιάξει στην Τουρκία, αλλά πρόσφατα έφτιαξε και μία στην πατρίδα μας, η οποία υποτίθεται ότι είναι μέλος αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρότερα κράτη λοιπόν αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν γίνει υγειονομική ζώνη και υποπόδια των ισχυρότερων. Εμάς τους Έλληνες βέβαια αυτό δεν μας χαρνιάζει καθόλου. Γιατί η Ευρώπη αυτή, στην Ελλάδα, τελευταία εξαετία έχει δημιουργήσει κοινωνική και οικονομική καταστροφή και αυτή η αντίδραση που σας περιέγραψα πριν από λίγο στις υπόλοιπες χώρες προς την Ευρώπη και προς την Νομισματική Ένωση υπάρχει και στη χώρα μας. Για λόγους όμως που έχουν να κάνουν με την πολιτική της εξέλιξη της χώρας μας, έχει πάρει άλλες μορφές, τις οποίες θα σας αναφέρω σήμερα. Γιατί λοιπόν αυτή η μεγάλη αλλαγή, πού πήγε η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη των κινημάτων, η Ευρώπη της ήπιας δύναμης, όλα αυτά τα ωραία και υπέροχα που ακούσαμε και στην Ελλάδα και αλλού. Γιατί αυτή η μεγάλη αλλαγή? Ο κατά προσέγγιση λόγος είναι εμφανέστατος. Βαθύτατη η οικονομική κρίση από το 2008 και ιδίως από το 2010. Συνεχής κρίση. Συνεχής κρίση για 8 χρόνια στην Ευρώπη γενικότερα και στις χώρες της περιφέρειας τα τελευταία 6 χρόνια εντονότατη. Συνεχής κρίση και αποτυχία της Νομισματικής Ένωσης. Η κρίση αυτή είναι σύμφυτη με την παντελή αποτυχία του κοινού νομίσματος. Όποιος δεν το βλέπει αυτό ή το αρνείται ή δεν καταλαβαίνει τι γίνεται ή λέει ψέματα. Η προσπάθεια για τη δημιουργία κοινού νομίσματος έχει αποτύχει. Είναι από τις μεγαλύτερες ιστορικές αποτυχίες. Για να αντιμετωπιστεί τώρα αυτή η κρίση, για να διασωθεί το ευρωπαϊκό κοινό νόμισμα, το οποίο σας επαναλαμβάνω είναι αποτυχημένο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ορισμένα βήματα την τελευταία εξαετία, τα οποία κατέστρεψαν αυτό που είχε φτιαχτεί τα προηγούμενα χρόνια και δημιούργησαν αυτή τη στάση προς την Ευρώπη. Τι έκανε δηλαδή? Περιόρισε τη δημοκρατία. Ο περιορισμός της δημοκρατίας είναι απαραίτητος για να επιζήσει το ευρώ. Περιφρόνησε κυριαρχικά δικαιώματα των μικρότερων χωρών. Απαραίτητος και αυτός για να επιζήσει το ευρώ. Και έκανε σκληρή επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων της περιφέρειας και άλλων χωρών και πάλι για να επιζήσει το ευρώ. Όλα αυτά για να διατηρηθεί ένα αποτυχημένο νόμισμα. Δημιούργησε επίσης σειρά νέων μηχανισμών, νέων θεσμών στην Ευρώπη, οι οποίοι είναι ανεξέλεγκτοι. Πάρτε για παράδειγμα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, τον οποίο και η δικιά μας κυβέρνηση, η κυβέρνηση της αριστεράς, ζήτησε πριν από λίγες μέρες να είναι ο υπεύθυνος μηχανισμός για το πώς θα κινηθεί το χρέος μας. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας είναι ένας ισχυρότατος θεσμός που φτιάχτηκε πριν από λίγα χρόνια, ο οποίος είναι παντελώς ανεξέλεγκτος. Δεν υπάρχει δηλαδή δημοκρατικός έλεγχος αυτού του μηχανισμού. Κάνει πάνω κάτω ό,τι αποφασίζουν οι γραφειοκράτες και οι ισχυροί που τον έχουν στήσει. Πρόσφατο δημιούργημα, αντιδημοκρατικό, εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αυτό ακριβώς που σας περιέγραψα. Αυτή είναι η πραγματικότητα της Ευρώπης σήμερα. Και θα μπορούσα να συνεχίσω με το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με το τι κάνει το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας και ούτω καθεξής. Μια σειρά θεσμών και προγραμμάτων τα οποία αντιδένουν κάθε δημοκρατικό δικαίωμα και κάθε δημοκρατική πρακτική. Πίσω από όλα αυτά βέβαια, πίσω από όλους αυτούς τους μηχανισμούς που έχουν δημιουργήσει την αντιπάθεια και την αντίδραση προς την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένας ξεκάθαρος παράγοντας, τον οποίο πολλοί τον βλέπουν, λίγοι τον ομολογούν και σίγουρα λίγοι τον ομολογούν ανοιχτά στους κύκλους των Βρυξελών. Όλοι αυτοί οι μηχανισμοί, όλη αυτή η προσπάθεια να διατηρηθεί αυτό το αποτυχημένο νόμισμα καλύπτουν τη γερμανική ηγεμονία. Στην πραγματικότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση έχει μετατραπεί σε ένα όχημα στήριξης της γερμανικής ηγεμονίας, η οποία αυτή τη στιγμή δεν έχει προηγούμενο. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο τέτοιας ηγεμονίας της γερμανικής ισχύως στην Ευρώπη, η οποία έχει ξεκάθαρο αίτιο. Είναι ο μεγαλύτερος δανειστής και η χώρα με το μεγαλύτερο πλεόνασμα. Όταν είσαι αυτά τα δύο
σε μια νομισματική και οικονομική ένωση, είσαι ισχυρότερη χώρα και τελικά αποφασίζεις. Πίσω λοιπόν από αυτή τη στροφή της Ευρώπης και πίσω από την αντιπάθεια που έχει δημιουργηθεί, βρίσκεται η γερμανική ηγεμονία. Το Βερολίνο και ένας μικρός αριθμός εξαγωγέων, ισχυρών εξαγωγικών επιχειρήσεων και ένας μικρός αριθμός τραπεζών στην ουσία καθορίζουν την πορεία της Ευρώπης. Από εκεί πηγάζει η βασική στρατηγική. Θέλω να τονίσω ότι αυτό γίνεται από τα ισχυρά συμφέροντα της άρχουσας τάξης της Γερμανίας. Δεν είναι οι Γερμανοί εργαζόμενοι που το κάνουν αυτό. Ίσα ίσα, ο λόγος για τον οποίο έχει μπορέσει να το κάνει αυτό το πράγμα η ισχυρή τάξη της Γερμανίας είναι ακριβώς γιατί έχει κρατήσει τους γερμανικούς μισθούς χαμηλά. Στην ουσία δηλαδή, η γερμανική ηγεμονία πατάει στο ότι ασκείται μια πολιτική σε όλη την Ευρώπη που φτωχαίνει τις μικρότερες χώρες της Ευρώπης και τις υπόλοιπες, τις μεγαλύτερες ακόμα, έχοντας πρώτα φτωχύνει τους εργαζόμενους της Γερμανίας. Είναι μια παράλογη πολιτική που δημιουργεί τη γερμανική ηγεμονία όπως σας την περιέγραψα και έχει κάνει την Ευρώπη ένα απίστευτο συνοφίλευμα, αυτό που όλοι βλέπετε, στο οποίο έχουμε την άνοδο της άκρας δεξιάς. Και μέσα στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα απλώς καταστρέφεται. Δεν πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία. Αυτό που ζούμε είναι μια ιστορική καταστροφή. Μια καταστροφή χωρίς προηγούμενο στη χώρα μας. Η Ελλάδα απλώς καταστρέφεται και γίνεται πειραματός. Και θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος. Έχουμε τρίτο μνημόνιο τη στιγμή αυτή στη χώρα μας. Τρίτο μνημόνιο το οποίο επαναξιολογείται τη στιγμή. Το τρίτο μνημόνιο έχει αποτύχει, ήδη έχει αποτύχει, όπως και τα άλλα δύο. Έχει αποτύχει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Αυτό που συμφωνήθηκε πέρσι το καλοκαίρι και προκάλεσε όλη εκείνη την πολιτική αναταραχή, απλώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί. Δεν μπορεί να υλοποιηθεί, γιατί το πλεόνασμα το οποίο απαιτείται από την Ελλάδα για το 2018 είναι ανέφικτο. Δεν είναι δυνατόν μια χώρα σαν τη δικιά μας, η οποία έχει μια οικονομία τσακισμένη, που έχει ξαναμπεί σε ύφεση. Δηλαδή θα μπορούσα να σας απαγγείλω μια ολόκληρη σειρά καταστροφών. Δεν είναι δυνατόν η χώρα αυτή, στην οποία οι λιανικές πωλήσεις, για παράδειγμα, τους τελευταίους τρεις μήνες έχουν καταρρεύσει κυριολεκτικά. Όσοι κινείστε στην αγορά θα ξέρετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η χώρα αυτή να πετύχει πλεόνασμα 3,5% το 2018. Είναι αδύνατο. Το γνωρίζουν όλοι. Το γνωρίζει και η κυβέρνηση. Το γνωρίζει και το Delta Nigraph. Το γνωρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά τέτοια είναι η κατάσταση της Ευρώπης σήμερα που κανένας από αυτούς που συνομολόγησαν το μνημόνιο δεν έχει το θάρρος να βγει και να το πει. Ο καθένας για τον λόγο του. Το Delta Nigraph δεν θέλει να το πει αυτό. Γιατί δεν μπορεί να φανεί ξανά ότι έχει αποτύχει για μία ακόμα φορά. Και προσπαθεί να τα μαλώσει. Προσπαθεί να φέρει επιπλέον μέτρα. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να το πει αυτό, γιατί μας είπε πέρσι το καλοκαίρι ότι ψήφισε το μνημόνιο σε πλήρη αντίθεση με αυτά που είχε πει προηγουμένως για να σώσει τη χώρα. Δεν μπορεί να βγει λοιπόν τώρα και να πει ότι αυτό το οποίο συνομολόγησα τότε δεν γίνεται. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επιτέλους να ανοίξει τα σχήρα της από αυτό το πρόβλημα, να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει. Τι θα γίνει τελικά? Θα γίνει αυτό που γίνεται πάντα σε αυτές τις υποθέσεις και αυτό που έγινε και πέρυσι το καλοκαίρι. Θα ασκηθεί πολύ μεγάλη πίεση, ήδη ασκείται. Ο αδύναμος θα υποκύψει. Κατά πάσα πιθανότητα η κυβέρνηση ελληνική θα δεχτεί τα νέα μέτρα και θα υπογράψει. Φροντίζοντας να βρει κάποιο τρόπο για να το παρουσιάσει στον ελληνικό λαό. Ο οποίος θα πληρώσει το κόστος. Θα πληρώσει το κόστος, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει καμία προοπτική ανάπτυξης όσο συνεχίζεται αυτή η πορεία. Είτε υλοποιηθεί είτε όχι το τρίτο μνημόνιο. Είτε επιτευχθεί είτε όχι ο στόχος. Η λογική των μνημονίων είναι αυτή. Δεν υπάρχει λοιπόν προοπτική ανάπτυξη. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται, θα συνεχίσει να κάνει γεωπολιτική ισχύ και το κυριότερο, μέσα σε αυτή την πορεία, θα συνεχίσει να κάνει εθνική κυριαρχία και εθνική αξιοπρέπεια. Γιατί τώρα πια δεν είναι μόνο θέμα συρρήκνωσης, δεν είναι μόνο θέμα απώλειας οικονομικής δύναμης, είναι πλέον θέμα απώλειας κυριαρχίας και εθνικής αξιοπρέπειας. Και φυσικά, όπου έχουμε απώλεια εθνικής κυριαρχίας και εθνικής αξιοπρέπειας, έχουμε και απώλεια δημοκρατίας. Αυτό που αποδείχτηκε περίτρανα το
τελευταίο διάστημα, είναι ότι χωρίς εθνική κυριαρχία δεν υπάρχει και δημοκρατία. Ή υποχωρεί η δημοκρατία. Το λέω αυτό γιατί για πολύ μεγάλο διάστημα στη χώρα μας και αλλού υπήρχαν φαντασιώσεις. Πολλές από αυτές προέλθαν από την αριστερά. Θα ξεπεράσουμε το εθνικό κράτος και θα βρούμε νέο πεδίο δημοκρατίας κάπου εκεί πέρα, μακριά από τα εθνικά κράτη, στον ενδιάμεσο χώρο. Δεν υπάρχει αυτός ο χώρος. Αυτός ο χώρος κυριαρχείται από το μεγάλο κεφάλαιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όταν ο χώρος ανάμεσα στα εθνικά κράτη γίνεται όλο και μεγαλύτερος, τότε κερδίζει το μεγάλο κεφάλαιο. Για να υπάρχει δημοκρατία, για να υπάρχει δηλαδή η δημοκρατική πρακτική, η οποία θα στηρίξει τα δικαιώματα και τη ζωή των καθημερινών ανθρώπων, πρέπει να υπάρχει εθνική κυριαρχία. Είναι πεταφάνερο αυτό πια και στη χώρα μας και αλλού. Όσο λοιπόν συνεχίζεται ο δρόμος των μνημονίων, όσο συνεχίζεται η πολιτική των μνημονίων, είναι ξεκάθαρο τι θα συμβεί στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας έχει βάλει σε μια πορεία μετατροπής της χώρας μας σε μια μικρή, ασήμαντη, φτωχή, γερασμένη, άνηση περιφερειακή χώρα. Αυτό σημαίνει. Είναι μια μοναδική κατάσταση στην ιστορία της Ελλάδας. Δεν έχει υπάρξει άλλη περίοδος τέτοια. Έχει περάσει αλλά τετρακυμίες μεγάλες. Αλλά αυτές συνήθως είχαν πόλεμο. Πρώτη φορά συμβαίνει στην ιστορία της να μπαίνει σε τέτοια τροχιά φθοράς λόγω των συμμαχιών τις οποίες έχει φτιάξει και λόγω των θεσμών στους οποίους μπήκε. Πρώτο λοιπόν τώρα, τι να κάνουμε. Πώς να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα. Τι να κάνουμε μετά από 6 χρόνια μνημονίων και 8 χρόνια κρίσης. Το πρώτο πράγμα που να κάνουμε είναι να πάρουμε το μάθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό και το λέω με πίκρα, γιατί μπήκα κι εγώ στη μεγάλη προσπάθεια εκείνη, ένιωσα κι εγώ τον ενθουσιασμό που είχε ο ελληνικός λαός το Γενάρη του 2015. Πρέπει να πάρουμε λοιπόν το μάθημα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μάθημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι απλό, πολύ απλό. Δεν έχει να κάνει ούτε με την προσωπική γενναιότητα, ούτε με την εντυμότητα, ούτε με όλα αυτά. Υπάρχουν κι αυτά, αλλά δεν είναι αυτό το κυρίαρχο. Το μάθημα που πρέπει να μάθουμε είναι πάρα πολύ απλό και το μάθημα είναι το εξής. Η λύση του προβλήματος της Ελλάδας δεν είναι περισσότερη Ευρώπη. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεν πρέπει να επιχειρήσουμε να βρούμε κάτι το οποίο θα έχει περισσότερη Ευρώπη. Και δεν πρέπει επίσης να προτείνουμε πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουν να κάνουν την Ευρώπη καλή και το ευρώ καλό. Αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Το μάθημα λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτό. Δεν μπορεί να αλλάξει η Ευρώπη και δεν μπορεί να αλλάξει με ωραία λόγια. Όποιος θέλει το ευρώ, όποιος θέλει δηλαδή να ανήκει σε αυτό το πλέγμα μηχανισμών και θεσμών, τότε θα ακολουθεί στον δρόμο των μνημονίων. Τέλος. Δεν υπάρχει άλλη διεξόδος. Όποιος δεν θέλει μνημόνια και θέλει μία πολιτική ανάταξη της χώρας, αλλαγής της κοινωνίας, μεγαλύτερης ισότητας, ανώδου των εισοδημάτων και τόνωση της απασχόλησης, τότε πρέπει να τα σπάσει με το ευρώ. Είναι αυτό και τίποτα άλλο, λυπάμαι που το λέω, δεν υπάρχει άλλη επιλογή και πρέπει επιτέλους να το καταλάβει καλά και ο ελληνικός λαός και όλοι οι υπόλοιποι. Άρα λοιπόν ποια είναι η άλλη λύση, για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος. Αν με ρωτούσατε πριν από 6 χρόνια, που με ρώτησαν δηλαδή, αν με ρωτούσατε πριν από 6 χρόνια, θα έλεγα ότι η λύση είναι πάυση πληρωμών στο χρέος, έξοδος από το ευρώ και άλλη οικονομική πολιτική. Τότε θα μπορούσε να γίνει αυτή η σχετικά απλούστερη λύση. Τώρα θα ήμασταν τελείως διαφορετικά. Θα είχαμε περάσει μια περίοδο δυσκολίας και θα είχαμε μπει στην ανάκαμψη σχετικά γρήγορα. Ήταν και το χρέος μας με ελληνική νομοθεσία, ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Σήμερα αυτό δεν γίνεται με τόσο απλό τρόπο και δεν γίνεται γιατί έχει λυγίσει η οικονομία και γιατί έχουν συμβεί αυτά που σας περιέγραψα όσον αφορά τη θέση της χώρας. Άρα λοιπόν η λύση διαφορετική, αφού τα σπάσουμε με το ευρώ και συγκρουστούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να ξεκινήσει από άλλο αίτημα τη στιγμή αυτή. Προέχει τώρα η ανάκτηση της κυριαρχίας. Φτάσαμε σε τέτοιο σημείο συρρήκνωσης, φτάσαμε σε τέτοιο γονάτισμα της κοινωνίας και της χώρας, που το πρώτο ζητούμενο είναι η ανάκτηση της κυριαρχίας. Η ανάκτηση της κυριαρχίας της λαϊκής στη χώρα του. Ο λαός δηλαδή, και της εθνικής, δηλαδή στο πώς στέκεται στο διεθνές σύστημα. Η ανάκτηση της κυριαρχίας είναι αυτό που θα επιτρέψει την τόνωση της δημοκρατίας στη χώρα μας, ώστε να μπορούμε να ψηφίσουμε
και να γίνεται αυτό που ψηφίσανε. Όχι να ψηφίζουμε κάτι και να καταλέγουμε με λιτότητα οτιδήποτε και ψηφίσουμε. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό, που σημαίνει ότι πρέπει να πάμε επίσης για την ανάκτηση της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εθνική αξιοπρέπεια της Ελλάδας έχει καταρακωθεί. Οποιαδήποτε πολιτική ακολουθεί από εδώ και πέρα πρέπει να είναι πολιτική ανάκτηση της εθνικής αξιοπρέπειας. Όχι όμως με τον τρόπο της άκρας δεξιάς. Και αυτό είναι το ζητούμενο και το δύσκολο της εποχής μας. Γιατί και η άκρα δεξιά θέλει να μιλήσει για τέτοια πράγματα. Ξέρουμε ότι η άκρα δεξιά δεν λέει την αλήθεια σε αυτά, λέει ψέματα. Και ξέρουμε ότι υπάρχει και ο λαϊκός τρόπος για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας, για την ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Η Ελλάδα το έχει ζήσει αυτό το πράγμα στις τελευταίες δεκαετίες και στην ιστορία της. Αυτόν τον τρόπο πρέπει να ξαναβρούμε για να μπορέσουμε να προβάλλουμε τη θέση μας στον κόσμο όπως μας ταιριάζει. Χρειαζόμαστε όμως και πρόγραμμα. Πρόγραμμα σκληρό, δομημένο, με πυρήνα βημάτων. Αυτό το πρόγραμμα είναι αυτό που θέλουμε να εξεργαστούμε και να δουλέψουμε με, παραλαμβάνω, συγκεκριμένο τρόπο που να πατάει σε στοιχεία και σε ανάλυση στο νέο δίκτυο αυτό το οποίο στήσαμε το τελευταίο διάστημα. Τα κεντρικά του βήματα όμως είναι γνωστά και θα σας τα πω πολύ συνοπτικά. Θα σας τα πω αυτά γιατί πολλοί έχουν πει το τελευταίο διάστημα και πέρσι το καλοκαίρι, μα δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπήρχε άλλη λύση και να θέλουν να τη δούνε. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα χρειάζεται ένα πρόγραμμα διαφορετικό, το οποίο θα έχει 6 βήματα. Τα βήματα αυτά έχουν εφαρμογή και αλλού, αλλά κάθε χώρα πρέπει να τα προσαρμόσει στις ανάγκες της. Η Ελλάδα λοιπόν χρειάζεται, κατά την άποψή μου, αλλαγή πολιτικής με 6 βήματα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό που υπόθηκε επανειλημμένως, πάυση πληρωμών στο χρέος και αναζήτηση διαγραφής. Ακόμα και το ίδιο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι η Ελλάδα θέλει διαγραφή χρέους. Δεν λέω τίποτα το οποίο δεν είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο. Δεν μπορεί η Ελλάδα να αντιμετωπίσει το βάρος αυτό και δεν πρέπει να συντάσει όλη την οικονομική πολιτική κοιτώντας προς το χρέος. Πρώτο βήμα. Βήμα δεύτερο. Άρση της λιτότητας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να πηγαίνει η Ελλάδα για πρωτογενή πλεονάσματα. Η επιδίωξη των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι καταστροφή, είναι αυτοκτονία σε μια χώρα σαν τη δικιά μας. Διότι φέρνει φόρους και περικοπή δαπανών. Άρση λοιπόν της λιτότητας, βήμα δεύτερο. Πραγματική άρση της λιτότητας και στροφή της πολιτικής προς την απασχόληση. Η Ελλάδα πρέπει να μειώσει την ανεργία. Αυτό είναι που μας πνίγει. Βήμα τρίτο. Τράπεζες. Η Ελλάδα χρειάζεται τράπεζες, δεν έχει. Επί 6 χρόνια ματώνει ο ελληνικός λαός για να στηρίζει τις τράπεζες, οι οποίες δεν δανείζουν και έχουν συνεχώς προβλήματα. Έχουν αποτύχει οι ιδιωτικές τράπεζες, ελέγχουν μονοπωλιακά την οικονομία, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική αναδιάρθρωση και συνεχίζουν να έχουν τεράστια προβλήματα, όπως σας είπα. Χρειαζόμαστε τράπεζες καινούργιες που πρέπει να έχουν δημόσιο χαρακτήρα. Δεν σημαίνει αυτό απλή εθνικοποίηση, δεν σημαίνει αυτό επαναφορά των τροπτικών του δημοσίου στις τράπεζες. Χρειαζόμαστε τράπεζες που θα έχουν άλλο χαρακτήρα, που θα είναι όμως δημόσιος ο χαρακτήρας αυτός. Τέταρτο, στη βάση αυτή, τι χρειάζεται η Ελλάδα? Αναπτυξιακή πολιτική. Τι σημαίνει αναπτυξιακή πολιτική? Δεν σημαίνει αναπτυξιακό νόμο. Δεν φτάνει ο αναπτυξιακός νόμος. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση, ξέρω ότι δουλεύει ένα αναπτυξιακό νόμο τώρα, να ψηφίσει όσους νόμους θέλει. Δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει ανάπτυξη. Η αναπτυξιακή πολιτική θέλει συντονισμένη κίνηση πολλών παραγόντων. Βεβαίως να ψηφίσεις και νόμους. Κυρίως όμως θέλει να χρησιμοποιήσεις τις τράπεζες, να χρησιμοποιήσεις το φορολογικό σύστημα, να χρησιμοποιήσεις τη δυνατότητα του κράτους να παρέχει στήριξη για να τονώσεις τους τομείς που θέλεις. Για να αποκτήσει ξανά η χώρα μας βιομηχανικό τομέα. Δευτερογενή τομέα που έχει καταστραφεί. Βήμα πέμπτο. Φορολογική και μισθολογική αναδιανομή. Η Ελλάδα χρειάζεται αναδιανομή. Είναι εμφανές. Οι πλούσιοι έχουν γίνει πλουσιότεροι, οι φτωχοί φτωχότεροι τα χρόνια που πέρασαν. Τέλος, βήμα έκτο. Κράτος. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούστηκε ότι αυτή η άποψη και αυτή η προσέγγιση είναι ένας κρατισμός. Θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν. Εκεί που ήμασταν ήταν το κράτος του Πασόκ και το κράτος της Νέας Δημοκρατίας.
Ποιος θέλει να γυρίσει εκεί? Η Ελλάδα χρειάζεται καινούριο κράτος, βεβαίως. Χρειάζεται κρατική αναδιάρθρωση και κρατική εγκαθάριση από κάτω προς τα πάνω. Χρειάζεται πραγματική μεταρρύθμιση στο κράτος. Και από πάνω προς τα κάτω όμως. Χρειάζεται η πραγματική μεταρρύθμιση, είναι αυτό που δεν συμβαίνει τώρα. Θα σας πω μια ακόμα κουβέντα για το ελληνικό κράτος. Επειδή λέγονται τόσα και τόσα αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας με το κράτος, ότι πρέπει να το συρρυκνώσουμε. Και αυτό που γίνεται είναι η συρρύκνωσή του. Το ελληνικό κράτος, κατά την άποψή μου, τη στιγμή αυτή, βρίσκεται σε μια στιγμή απίστευτης αδυναμίας. Εγώ δεν νομίζω να έχει υπάρξει τέτοια περίοδος τις τελευταίες δεκαετίες. Γιατί ποτέ δεν ήταν ιδιαίτερα ικανό, όπως όλοι γνωρίζουμε. Αυτό που έχει συμβεί τις τελευταίες 3-4 δεκαετίες όμως είναι συνεχής απώλεια δεξιοτήτων. Το ελληνικό κράτος έχει αδειάσει από μέσα τη στιγμή αυτή. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να μπορούν να υλοποιήσουν συστηματικά μια πολιτική που θα έχει επιλεγεί. Δεν υπάρχουν θεσμοί που είναι απολύτως απαραίτητοι για τη στήριξη της γεωργίας, τη στήριξη της βιομηχανίας και ένα σωρό άλλων τομέων της χώρας. Και οι ίδιοι άνθρωποι που ξέρουν ότι δεν υπάρχουν αυτά, συνεχίζουν να μιλούν για συρρήκνωση του κράτους. Το κράτος το ελληνικό δεν μπορεί να κάνει πράγματα που μπορούσε πριν από 100 χρόνια. Χρειαζόμαστε όντως αναδιάρθρωση του κράτους, πραγματική, για να μπορέσει να λειτουργήσει σε δημοκρατική βάση και να αντιμετωπίσει τον Έλληνα πολίτη, όχι ως εχθρό και χώρα προς κατάκτηση, αλλά ως άνθρωπο με τον οποίο έχει, προς τον οποίο έχει υποχρεώσεις και ο οποίος έχει δικαιώματα. Ρωτώ λοιπόν τώρα, γίνεται όλο αυτό το πράγμα μέσα στην Νομισματική Ένωση? Όχι. Είναι εμφανές ότι δεν γίνεται. Τα βήματα αυτά που σας παρέθεσα δεν γίνονται μέσα στην Νομισματική Ένωση, δεν θα το επιτρέψουν οι θεσμοί της. Χρειάζεται εθνικό νόμισμα λοιπόν. Αυτό είναι ο ρόλος του εθνικού νομίσματος. Χρειάζεται εθνικό νόμισμα για να μπορέσει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Για να φύγουμε από το πλαίσιο των θεσμών αυτών και να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε. Είναι εφικτή αυτή η μετάβαση? Απολύτως εφικτή είναι η μετάβαση του εθνικού νόμισματος. Το λέω αυτό γιατί στο θέμα αυτό έχουν ακουστεί τα πιο απίθανα πράγματα την τελευταία εξαρτία. Ο καταιγισμός ψεύδους, υπερβολής και ούτω καθεξής, τον οποίο έχει υποστεί ο ελληνικός λαός στο θέμα αυτό, είναι απίστευτος. Το νόμισμα θα αλλάξουμε. Το νόμισμα. Δεν θα αλλάξουμε το ρού των ποταμών. Γίνεται. Το νόμισμα είναι μια ανθρώπινη κατασκευή. Όπως το φτιάξαμε, έτσι θα το αλλάξουμε. Είναι απολύτως εφικτό, πράγμα που γνωρίζουν πλέον όλοι οι σοβαροί οικονομολόγοι του εξωτερικού με τους οποίους κανείς μπορεί να συζητήσει. Γίνεται με ελάχιστη προετοιμασία και επιμέρους επεξεργασία συγκεκριμένων θεμάτων. Και γίνεται χωρίς να υπάρξει κίνδυνος δελτίου, ανθρώπων που θα πεθαίνουν στους δρόμους, καταστροφής στις αγορές και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι μηδέματα. Προετοιμασία χρειάζεται, σχέδιο και προετοιμασία του ελληνικού λαού. Σήμερα ο κόσμος καταλαβαίνει ότι όλο αυτό ήταν ένα μεγάλο ψέμα την τελευταία εξαρτία. Γίνεται να αλλάξει το νόμισμα. Απόφαση χρειάζεται και κυρίως να χτυπηθούν τα συμφέροντα που δεν θέλει. Που δεν θέλουμε αυτό το πράγμα. Εκείνο όμως ο οποίος χρειάζεται είναι σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όταν κάνεις αυτά τα πράγματα, όταν προσπαθείς να υλοποιήσεις το πρόγραμμα, θα συγκρουστείς και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συγκρουστείς, για παράδειγμα, σε δύο πολύ συγκεκριμένους τομείς. Θα συγκρουστείς στο θέμα του εμπορίου, γιατί θα χρειαστούμε ιδιαίτερες συνθήκες γι' αυτό. Θα συγκρουστείς στο θέμα της επένδυσης. Εάν θέλουμε να τονώσουμε την ελληνική οικονομία, θέλει να συγκρουστούμε σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτά γίνονται. Και αυτά είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει αποφασιστικότητα. Θέλω να τελειώσω τώρα λέγοντας ένα-δύο πιο γενικά πράγματα γι' αυτό. Είναι αυτό που σας περιγράφω προοπτική απομόνωσης. Θα γίνουμε η Βενεζουέλα της Ευρώπης. Θα γίνουμε η Βόρεια Κορέα και διάφορες άλλες ανοησίες που έχουν ακουστεί κατά χώρο τελευταία χρόνια. Είναι ακριβώς τον είδο του. Ακριβώς όμως, η χώρα μας σήμερα είναι πιο απομονωμένη από ποτέ. Είμαστε σε όλους τους θεσμούς και δεν μας υπολογίζει κανείς. Δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει μεγαλύτερη γεωπολιτική αδυναμία της Ελλάδας τις τελευταίες δεκαετίες, το παραλαμβάνω. Φάνηκε πεντακάθαρα στο θέμα των μεταναστών. Πρόκειται λοιπόν ακριβώς για το αντίθετο. Αυτό που σας περιγράφω είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι ο δρόμος για να μείνει η Ελλάδα ανοιχτή. Για να μπορεί να συνεργάζεται ισότιμα με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, για να μπορεί να συμμετέχει στο παγκόσμιο γίγνεσθε
να μπορεί να βρει μια νέα θέση στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, γιατί σήμερα δεν την έχει τη θέση αυτή. Σήμερα είναι μια χώρα που συρρυκνώνεται. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να μείνει ανοιχτή και θα μείνει ανοιχτή με τον δρόμο αυτό. Δεν είναι επίσης ο δρόμος αυτός που σας περιέγραψα, ο δρόμος των εθνικών αντιθέσεων και της εθνικής διαμάχης. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν είναι ο δρόμος αυτός, ο δρόμος του πολέμου ανάμεσα στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και άλλες χώρες. Ένα τέτοιο πρόγραμμα, αν υλοποιηθεί και από άλλες χώρες, θα πρέπει να σημαντίζει μια νέα κατεύθυνση για την Ευρώπη, σαν αυτή που ακούσαμε προηγουμένως. Με έλεγχο της κίνησης κεφαλαίων, με έλεγχο των αγορών συναλλάγματος, ώστε να μην αποφασίζουν οι αγορές για το πώς μια χώρα θα έχει σχέσεις με την άλλη. Είναι δηλαδή ένα πλήρες πρόγραμμα, μια πλήρης κατεύθυνση αλλαγής της Ευρώπης που θα πατάει όμως στην εθνική κυριαρχία. Γιατί όλοι μάθαμε πια, πιστεύω, ότι χωρίς την εθνική κυριαρχία δεν μπορούν να ικανοποιηθούν ούτε τα δημοκρατικά ούτε τα δικαιώματα των ευρωπαϊκών λαών. Θέλω λοιπόν να τελειώσω με αισιοδοξία. Ξέρω ότι ο ελληνικός λαός είναι πολύ κουρασμένος, πολύ απογοητευμένος, πίστεψε, εμπιστεύτηκε και έπεσε έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το λέω αυτό γιατί για μεγάλο διάστημα ντρεπόμουν και εγώ. Εγώ γύρισα στα χωριά της Σημαθίας και είπα αυτά που είπα στον κόσμο, ο οποίος ψήφισε. Όσο και αν στάθηκε κανείς διαφορετικός και να είπε άλλα πράγματα μετά και να κράτησε μια στάση, όπως και να το κάνει κανείς, αν έχει ίχνος τσίπας, θα ντρέπεται. Θέλω επίσης να πω ότι ο ελληνικός λαός, που έχει τα χίλια μέρια στραβά, μεταξύ μας μπορούμε να το συζητήσουμε, Έλληνες είμαστε, ξέρουμε ο ένας τον άλλο. Έχει λοιπόν τα χίλια μέρια όσα μπορεί να το καταλογίσει κανείς και του τα καταλογίζει οι εφημερίδες, τα μέσα, ότι είμαστε τέτοιοι, είμαστε αλλιώτικοι και δεν συμμαζεύεται. Ο ελληνικός λαός τα τελευταία χρόνια, ό,τι του ζήτησε η αριστερά, τη το έδωσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Του ζήτησε η αριστερά να την ψηφίσει για να φτιάξει την αριστερή κυβέρνηση. Την ψήφισε. Του ζήτησε η αριστερά να πει όχι στο δημοψήφισμα. Το είπε. Και το είπε όταν είχε βγει όλη η ισχυρή της Συμβουλίου να λέει θα καταστραφήσει. Έδειξε δηλαδή ότι είχε θάρρος. Μέσα στην τρικυμία που τον χτύπησε, είχε θάρρος. Ο ελληνικός λαός λοιπόν, με τα στραβά του και με αυτά του, έδειξε ότι μπορεί και θέλει. Οι ηγέτες του φάνηκαν. Οι ηγέτες του φάνηκαν μικροί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λυπάμαι που το λέω. Οι ηγέτες του φάνηκαν. Ήταν από την αριστερά. Είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί η αριστερά ήταν η απαντοχή του. Η απαντοχή του ελληνικού λαού. Σε όλη αυτή την πορεία ήταν η αριστερά. Γιατί είχε κρατήσει μια πορεία μέσα στις δεκαετίες. Αυτοί φάνηκαν λίγοι. Αυτοί είπαν πράγματα και κάναν τα ανάποδα. Δεν εμπιστεύεται λοιπόν ο ελληνικός λαός. Στρέφεται προς την οικογένεια, προς τους φίλους, κοιτάει τον εαυτό του, προσπαθεί να επιβιώσει. Γιατί η επιβίωση είναι δύσκολο πράγμα. Εκείνοι που δεν εμπιστεύονται καθόλου είναι οι νέοι. Εξαιρετικά. Δύσπιστοι προς όλα. Όποιος έχει μάτια το βλέπει. Και όποιος θέλει να λέει την αλήθεια, πρέπει να το λέει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ όμως θέλω να είμαι αισιόδοξος. Πιστεύω στη μαχητικότητα του ελληνικού λαού. Πιστεύω στο ότι δεν πρόκειται να ανοιχτεί αυτό το δρόμο εθνικής αυτοκτονίας. Γιατί περί αυτού πρέπει. Του ζητάνε να αυτοκτονήσει. Μα ζητάνε να αυτοκτονήσουν. Αυτό γίνεται. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα συμβεί αυτό. Πιστεύω ότι η ελπίδα θα γεννηθεί ξανά βήμα-βήμα. Τη φορά αυτή οι στόχοι πρέπει να είναι εφικτοί και χαμηλοί. Η ελπίδα θα γεννηθεί ξανά, θα γεννηθεί βήμα-βήμα, θα γεννηθεί και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Αυτό που κάνουμε τώρα είναι να πούμε. Ομιλία ήταν από και προς την ελληνική ψυχή. Μας είπε ο κύριος Λαπαβίτσας πολλές πικρές αλήθειες, οι οποίες μας ματώνουν, τις ξέρουμε, τις βιώνουμε τώρα
όλο προς το χειρότερο τα 7 τελευταία χρόνια, αλλά μας είπε όμως και πως μπορούμε να βγούμε σε κάποιο ξέφωτο εφόσον το θελήσουμε, εφόσον έχουμε την δύναμη να αγωνιστούμε γι' αυτό, για μας και για τα παιδιά μας, για τους απογόνους μας, γιατί αν μείνουμε εδώ έχουμε τελειώσει. Τώρα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν ή ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, πάντως όμως σύντομες, από την αίθουσα. Να δώσουμε ένα όριο, εντάξει. Λοιπόν, ναι, πάρτε. Ορίστε, εδώ είναι ο πρώτος. Θα μας πείτε και το όνομά σας βέβαια και... Δεν μιλάει. Πώς έγινε τώρα που δεν μιλάει δηλαδή. Ονομάζομαι Βασίλη Τσακμακάς, είμαι εκπαιδευτικός. Για το 7ο που χρειάζεται σύντομα το Παπαβίτσα είναι αλλαγή του πολιτικού συστήματος για να μην κυβερνάει μια παρέα στην Αθήνα μαζί με ξένες πρεσβείες. Γιατί αυτή η παρέα δημιούργησε το κράτος υδροκέφαλο με 5 εκατομμύρια που μαζεύτηκαν κάτω για να κάνουν καριέρα. Οπότε, άμα συνεχίσει αυτό το πολιτικό σύστημα, δεν έχουμε καμία προοπτική ανάπτυξη. Αυτή η παρέα είναι που στοχοποιήσει παρέα, δηλαδή δεν είναι μία ιδίω, που στοχοποιήσει κάθε έννοια συνεργασίας και έχουμε αυτά τα συνδικάτα, αυτούς τους συλλόγους αυτά. Το 7ο αυτό πρέπει να επεξεργαστεί και να δούμε πώς θα το κάνουμε πράξη, δίνοντας εξουσία στο λαό και σταματώντας να κυβερνάει κάποια παρέα κάτω. Καταλαβαίνετε το νόμο. Απολύτως. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται απάντηση, είναι απλώς τοποθέτηση. Ορίστε. Ναι, αλλά πρέπει να έχει κάποιο. Αυτό να δίνει κάποιο. Λίγο πιο δυνατά για να σας ακούμε. Είπαμε να δούμε. Καλησπέρα. Τον κύριο Λαβαπίτσα θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τεχνοκρατική για το χρέος. Σε περίπτωση που λέτε πάμε, μεταβούμε σε εθνικό νόμισμα. Το χρέος αυτή τη στιγμή είναι σε ευρώ. Εφόσον πάμε σε εθνικό νόμισμα, με δεδομένο ότι θα υποτιμηθεί για να υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία, θα αυξηθεί. Θα αυξηθεί σε ποσοστό του ΑΕΠ. Οπότε θεωρώ αυτό που είπατε είναι μόνη λύση, η διαγραφή του. Αυτό σε περίπτωση γιατί θα γίνει μόνο μέρος. Τι συνέπειες θα έχει για την ελληνική οικονομία και για το ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε λίγο, γιατί το θέμα συζητιέται συνεχώς και η πρόοδος είναι μικρή. Το χρέος είναι ένα πολύπλοκο όν, το οποίο αλλάζει συνεχώς μορφή. Άλλο ήταν το ελληνικό χρέος το 2010, άλλο είναι τώρα. Σε άλλους το χρωστούσαμε τότε, σε άλλους το χρωστάμε τώρα. Άλλη μορφή είχε τεχνική τότε, άλλη έχει τώρα. Εκείνο που παραμένει απαράλλακτο είναι ότι δεν μπορούμε να το πληρώσουμε. Και δεν πρέπει επίσης να κατευθύνει την πολιτική μας, την οικονομική. Η αλλαγή νομίσματος είναι αδιανόητη χωρίς τάση πληρωμός του χρέους. Γιατί δεν γίνεται, απλώς δεν γίνεται στην περίπτωση Ελλάδας. Άρα λοιπόν θα χρειαστεί διαγραφή, όπως σωστά λέτε, πράγμα το οποίο λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η διαγραφή από μόνη της ενός κομματιού του χρέους, οποιαδήποτε και να είναι η τιμή που θα πάρει το χρέος μετά, είναι λάφυνση επί της ουσίας. Θα φύγει ένα κομμάτι με τη διαγραφή. Πώς μπορεί να γίνει αυτό, είναι κάτι που πρέπει να εξεταστεί εκεί και τότε. Όπως το είπε η κυρία Δελήμα, πρέπει να εξεταστεί εκεί και τότε. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να γίνει. Θα έχει δικαστική διαδικασία.
Δεν είναι απλό ζήτημα. Το κυριότερο όμως εδώ είναι ότι η πάυση πληρωμών, όπως επίσης υπόθηκε πριν, λίγο στην αρχή, σου δίνει χρόνο. Εάν σταματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος και μπούμε στη διαδικασία διαπραγμάτευσης και διαγραφής, η οικονομία μπορεί να πάρει μπροστά για τα πάυση να κοιτάει προς το χρέος. Εάν σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα, το χρέος είναι μια άλλη οντότητα. Αντιμετωπίζεται αλλιώς. Και αλλιώς μπορεί να επιτευχθεί η διαγραφή του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θα συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Να μην γίνει πάντως. Ναι, αλλά πολύ σύντομα, γιατί είναι και άλλοι που θέλουν να μιλήσουν. Απλά σε αυτό που είπατε, η διαδικαστική διαμάχη που θα διαρκέσει, όπως είπε η κυρία, 10 χρόνια, δεν θα διατηρήσει το ρίσκο του κράτους υψηλό και έτσι οι επενδύσεις θα αποτραπούν στη χώρα, είτε από εγχώρια κεφάλαια είτε από ξένα κεφάλαια. Κοιτάξτε, η διαγραφή του χρέους και η μη πληρωμή του χρέους είναι ένα δύσκολο ζήτημα που έχει ένα σωρό επιπτώσεις. Δεν θα πρέπει η χώρα μας να είναι εδώ. Ό,τι και να κάνει γι' αυτό λοιπόν, θα έχει επιπτώσεις και κόστος. Να ζητηθούν ευθύνες από αυτούς που μας φέρανε. Αλλά τώρα είμαστε εδώ. Λοιπόν, η διαδικασία αυτή θα επηρεάσει καταστάσεις, θα επηρεάσει και τη λειτουργία της οικονομίας, αλλά το όφελος θα είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Είναι εμφανές από τη λογική του χρέους, αλλά και από την εμπειρία άλλων χωρών. Δεν μπορώ να λυθώ λοιπόν ότι θα έχει επιπτώσεις, αλλά δεν είναι αυτές που συναλλέγονται για τις επένδυσεις κλπ. Το θετικό, ο απολογισμός θα είναι θετικός. Ναι, να προσθέσω κι εγώ κάτι σε αυτό, ότι έχουμε την τάση να μένουμε σε λεπτομέρειες, τι θα γίνει αυτό και τι θα γίνει το άλλο. Ενώ νομίζω ότι πρέπει να βλέπουμε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για μας. Ή είναι ο χαμός μας, ή είναι να πάμε με κάποιο κίνδυνο. Εγώ θα πω με κάποιο κίνδυνο, με κάποιες δυσκολίες βεβαίως. Δεν θα είναι ευχάριστος περίπατος για 8, 9, 10 μήνες. Αλλά πρέπει να πάμε, αν θέλουμε να επιβιώσουμε. Όσο για τις ξένες επενδύσεις που λέτε, μας έχουν βάλει αυτοί που μας δικούν στο μυαλό ότι πρέπει οπωσδήποτε για να αναπτυχθούμε να έχουμε ξένες επενδύσεις. Ναι, ωραία, εντάξει, εγώ παίρνω αυτό, με συγχωρείτε. Λοιπόν, οι ξένες επενδύσεις αυτή τη στιγμή είναι ανύπαρκτες. Έχουμε μόνο κερδοσκόπους οι οποίοι έρχονται να αγοράσουν την Ελλάδα για τον τίποτε. Δεν υπάρχουν επενδυτές. Όταν εμείς αρχίσουμε, θα αρχίσουμε εκδίδοντας νόμισμα να κάνουμε επένδυση, από δική μας επένδυση. Και όταν εμείς σταθούμε στα πόδια μας, τότε θα έρθουν πραγματικοί επενδυτές. Ποιος θα ορίσουμε? Εσάς είπα πρώτα, ναι, και μετά εσείς. Επειδή είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω στη γλώσσα του τον κύριο Λαφοντέν, έχω την εντύπωση ότι άλλα έλεγε, η μετάφραση δεν μας κάνει, δεν μάλλον μας μπέρδευε, και θα ήθελα να παρακαλέσω πρώτον, αν είναι δυνατόν η ομιλία του στα γερμανικά να προωθεί στο διαδίκτυο. Δεύτερον, έχω την εντύπωση ότι υπήρχε μία αντίφαση σε αυτό που έλεγε ο κύριος Λαφοντέν και αυτό που έλεγε ο κύριος Λαφοντέν. Ο κύριος Λαφοντέν μιλούσε για σύγκρουση με την Ένωση. Και δεν ξέρουμε, δεν κατάλαβα εγώ αν εννοούσε την Νομισματική Ένωση ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Λαφοντέν ήταν βασικά υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, για μένα, που είμαι λάτρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστεύω ότι ισχύει σε διενώσει. Έχω πει ότι η Αμερική έκανε έναν εμφύλιο πόλεμο για να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Εμείς ευτυχώς ακόμη δεν φτάσαμε στον πόλεμο της Ευρώπης μέσα μας. Θα ήθελα να ξέρω εάν ο κ. Λαφοντέν έλεγε την διαφωνία μας, αν εννοούσε αποκλειστικά την Νομισματική Ένωση ή εννοούσε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το διαδίκη μου, η θέση δική μου είναι η ίδια και ξεκάθαρα από την πρώτη ώρα, του 2010. Η Ελλάδα πρέπει να φύγει από την Νομισματική Ένωση πάρα αυτά. Την πνίγει το ευρώ με ό,τι αυτό έχει μαζί. Πράγμα που αποδείχθηκε περίπτερα την τελευταία εξαίρεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια ευρύτερη, πιο σύνθετη και πιο πολύπλοκη διαδικασία. Με άλλα απαιτούμενα και απαιτεί άλλη ανάλυση και άλλη προσέγγιση. Δεν είναι απλό πράγμα. Φεύγω από το ένα, φεύγω από το άλλο, φεύγω από το παραδείγμα. Εγώ δεν είπα ποτέ
αύριο το πρωί θα φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπα σύγκρουση. Διότι προσέξτε, εάν θέλουμε βιομηχανική πολιτική, εάν θέλουμε άλλη πολιτική που θα στηρίξει την οικονομία μας, αυτό θα μας φέρει αναμφίβολα σε σύγκρουση με τις οδηγίες που έρχονται, χωρισμένες από τις οδηγίες που έχουν ορθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πραγματικότητα. Αλλά αν πάμε στη βάση αυτών των οδηγιών, τότε η προοπτική που έχουμε ανάταξη της οικονομίας μας θα είναι πολύ μικρότερη. Εάν ο ελληνικός λαός θέλει να φύγει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ας φύγει. Δικαίωμά του. Εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα. Εγώ μίλησα για σύγκρουση, για να ανατάξουμε την οικονομία μας, για να μπούμε σε άλλη πορεία και την κοινωνία μας. Όχι στην ερώτηση, σύγκρουση λέτε να πω... Υπάρχει η ευρωπαϊκή οδηγία, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά το εμπόριο, τις επενδύσεις και ούτω καθεξής. Αυτό που σας ανέλησα, μέσα στο πλαίσιο αυτό δεν γίνεται. Να πω μία τελευταία κουβέντα μετά από τον κύριο Λαπαβίτσα, ότι κάνετε την σύγκριση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ευρώπης, που δεν υπάρχει σύγκριση. Διότι στην Αμερική υπάρχει η μεταφορά κεφαλαίων, όταν υπάρχει μία πολιτεία η οποία έχει πρόβλημα, τη δίνουν χρήματα. Στην Ευρώπη το σκέφτηκαν στην αρχή να γίνει, τώρα είναι πολύ αργά, τώρα είναι πολύ αδύνατο να γίνει. Και εν πάση περιπτώσει, ναι, δεν λέμε οπωσδήποτε ότι πρέπει να βγούμε από την Ευρώπη, αλλά και η Ευρώπη δεν είναι ένας χώρος αγγελικά πλασμένος. Αυτό θέλουμε να πούμε, νομίζω. Λοιπόν, ναι, μπορείς. Ναι, ναι, εσείς, ναι. Πείτε. Ναι, και μετά, ναι, μετά. Καλήθηκος Νικολακόπουλος, οικοδομολόγος. Συνάδελφος, φίλος και σύντομος του Κώστα, γνωστός και σ' άλλος φαντάζομαι. Κώστα, δεν αναφέρθηκες καθόλου στο ότι πριν την κρίση της Ευρωζώνης άρχισε η παγκόσμια καπιταλιστική κρίση από τα subprimes. Έτσι, η κρίση της Ευρωζώνης είναι στα απόνερα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης. Επίσης, είναι γνωστό ότι η κοινή νομισματική ζώνη είναι μια παγκόσμια προβλημία που ιστορικά δεν έχει ξανασυναντηθεί, δεν ανταποκρίνεται στα μίνιμουμ ύπαρξη μια κοινή νομισματική ζώνη όπως οι ΗΠΑ που ανέφερε η κυρία Δελβάνη, by the way, η καθηγήτριά μου και Βρετανισμού. Και το ζήτημα είναι, μπορεί αυτή να μεταρρυθμιστεί ή πρέπει να γκρεμιστεί και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Γιατί αλλιώς πάμε σε λογικές που υποβόσκουν και οδηγούν σε ένα νομισματικό εθνικισμό κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, θέλω να πω το εξής, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια πράγματα ξεκινούνται από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κυρίως ξεχαρβάλωμα όμως και της ελληνικής οικονομίας και των περιφερειακών χωρών, των οικονομιών των περιφερειακών χωρών, έγινε με το κοινό νόμισμα. Έτσι. Όμως, να θυμηθούμε και τη φράση του Λένιν, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης ή θα είναι σοσιαλιστικές ή δεν θα υπάρξουν. Στρατηγικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή η συγκεκριμένη, πρέπει να διαλυθεί. Τώρα τακτικά άλλο προτεύει. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα ήθελα και εγώ και τη δικιά σου άποψη και κυρίως όσον αφορά και την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση. Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ με αυτά που είπατε γενικά. Δεν ξέρω, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Λαπαβίτσα. Υπάρχουν άλλοι δύο, τρεις, ορίστε. Λοιπόν, και εσείς και τελειώνουμε. Πάμε, ορίστε. Αφού σας ευχαριστήσω για αυτήν την όμορφη και αξιόλογη παρουσία σας, κύριε Λαπαβίτσα, σας εύχομαι καλό ταξίδι να επιτύχετε στην προσπάθειά σας και για τον κύριο Λαφοντέν. Έχω να πω ότι σε πριν 15 χρόνια είπα για έναν Έλληνα πολιτικό ότι έχασες τη μεγάλη ευκαιρία της ζωής σου να γίνεις ο Όσκαρ Λαφοντέν της Ελλάδος. Θα ήθελα, το είπατε αλλά δεν το είπατε ξεκάθαρο, ως προς την αποχώρηση, ως προς τη διάλυση, συμφωνώ με τον κύριο, αυτή δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των ονείρων μας. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενωμένης Αριστεράς της δεκαετίας του 70 που μιλούσε, που έλεγε, είχε ένα ωραίο σύνθημα, που έλεγε ναι
στην Ευρώπη των λαών, όχι στην Ευρώπη των μονοπωλίων και των τραπεζών. Και σήμερα έχουμε τη λύση στο χέρι. Ποια είναι αυτή η Ευρώπη? Το 1983 στις Βρυξέλλες συγκεντρώθηκαν 17 μεγαλοβιομήχανοι της Ευρώπης. Ο πρόεδρος της Siemens, ο πρόεδρος της Volvo, ο πρόεδρος της Nokia, ο πρόεδρος της Shell, ο πρόεδρος της Philips, 17 στο σύνολο. Και ανέθεσαν στον πρόεδρο της Philips, κάπως έτσι λέγεται το όνομά του, δεν το θυμάμαι, μου διαφεύγει, να κάνει μία έκθεση το τι θα κάνουν με τους πολιτικούς που δεν είναι διαχειρίσιμοι, που δεν μπορούν να συναγωνιστούν την Αμερική και την Ιαπωνία που ειδικεύεστε εσείς. Και ανέθεσαν λοιπόν στον πρόεδρο της Philips και μετά από 1-2 χρόνια τους έφερε μία έκθεση η οποία μετά από λίγα χρόνια, το 1992, κατατέθηκε στο Μάστριχ και ψηφίστηκε ως συνθήκη του Μάστριχ. Το 2002 έγινε δημοψήφισμα για το αν θα μπει η Σουηδία στην νομισματική ένωση ή όχι. Οι Σουηδοί βιομήχανοι έριξαν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, γύρω στα 100 εκατομμύρια, ποσό κολοσιαίο για τα σουηδικά δεδομένα, για να μπει η Σουηδία στην νομισματική ένωση. Άρα έχουμε μια ένωση των καρτέλ, έχουμε μια ένωση των μεγαλοβιομηχάνων και των τραπεζών. Τι δουλειά έχει μία μικρή, φτωχή, αδύναμη χώρα με μία θηλιά στο λαιμό της που ονομάζεται Ευρώπη? Όσο πιο γρήγορα βγάλουμε τη θηλιά από το λαιμό μας, τόσο το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ. Λοιπόν, εσείς και μετά εσείς και τελειώνουμε. Άλλες δύο θα πάρουμε γιατί έχει περάσει η ώρα. Γεια σας, Χριστόφορος Κύβαλος. Ήθελα να σας πω πως το 2009 διαβάσαμε στην Frankfurt Allgemeine Zeitung ότι χρεοκοπεί η Ελλάδα. Ήταν Μάιος το 2009. Το 2010 ο Προφέσορ Ζήνα του Ινστιτούτο Ήφο του Μονάχου μας είπε να φύγουμε από το ευρώ γιατί διαφορετικά χρειαζόμαστε μια υποτίμηση του 44,6%. Μας είπε δηλαδή λυπάμαι αλλά θα πρέπει να μειωθούν μισθοί και συντάξεις στην Ελλάδα 44,6%. Αυτή τη στιγμή, πού έχουμε φτάσει με την εσωτερική υποτίμηση και κατά πόσο θα χάσουμε σε αγοραστική δύναμη αν κάνουμε τη μετάβαση σε εθνικό νόμισμα? Θα απαντήσετε. Θα απαντήσω. Οι μισθοί έχουν συντριβεί. Το 40%. Όχι, 35%. Έχουν συντριβεί οι μισθοί. Το χάσμα έχει κλείσει σχετικά με τη Γερμανία. Αλλά αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το εξής. Ακόμα και αν πέσουν κι άλλο οι ελληνικοί μισθοί για να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητα ή αν μείνουν εδώ που είναι, θα πρέπει να μείνουν εκεί για ένα πολύ μεγάλο διάστημα, για χρόνια, γιατί οι γερμανικοί μισθοί παραμένουν κάτω. Η λύση λοιπόν αυτή είναι μια λύση που δεν είναι λύση. Γιατί γίνεται η ανάκτηση τη ανταγωνιστικότητα έτσι και μετά μένει εκεί για χρόνια. Δεν θα εκραγεί η κοινωνία. Θα σκάσει η Ελλάδα κάποτε. Αυτό μας συμβαίνει και τώρα. Έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ο κόσμος. Μετά από 6 χρόνια δεν υπάρχει προοπτική, δεν θα υπάρξει. Έτσι θα συνεχιστεί. Αυτή γιατί είναι στη λογική της λύσης που έχει. Και μιλήσαμε για ανακατανομή πάντως, σας απαντώ. Μιλήσαμε για ανακατανομή η οποία θα βελτιώσει πολύ την κατάσταση χαμηλόμισθων, χαμηλοσυνταξιούχων και ανέργων. Τελευταία ερώτηση. Θα είμαι λίγο πιο πεζός από τους προηγούμενους. Θα αναφερθώ στο γιατί βρέθηκα εδώ. Γιατί ήρθα εδώ. Ανήκω σε αυτούς που είδαν την ελπίδα του να καταραίει. Ανήκω σε αυτούς που πέρα από την ελπίδα που κατέρευσε κουβαλάει και ένα θυμό για όλα αυτά που συνέβησαν. Ήρθα λοιπόν εδώ γιατί όπως όλος ο ελληνικός λαός ψάχνει κάποιο στυλ, ψάχνει κάπου να κουμπίσει.
Αυτό το κάπου λοιπόν, μια και δεν έχει άλλη λύση, εγώ θα το δω αλλιώς. Έχουμε άλλη λύση. Αυτό που προτείνεται σήμερα από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις που οδήγησαν, το γνωρίζουμε, το βλέπουμε. Μη έχοντας άλλη λύση λοιπόν, αξίζει τον κόπο να σταθεί κανείς σε αυτή την προσπάθεια και σε αυτά που ακούσαμε Κώστα, καπιτέ Κώστα. Δεν κολακεύω, δεν χαϊδεύω αυτιά, δεν περιμένω τίποτα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα οικονομικό. Ανήκω σε μια κατηγορία ανθρώπων που έχουν λύσει τα οικονομικά τους προβλήματα. Αλλά όμως τα παιδιά μου τα οποία σήμερα μου ζήτησαν συγγνώμη γιατί ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, αισθάνθηκαν τέτοια κατάρρευση και λέω αυτή η ατομική αξιοπρέπεια για την οποία μιλούσαμε και στον δρόμο όταν ερχόμασταν δεν μπορεί να περισσωθεί όταν η συλλογική αξιοπρέπεια καταραίει και εξαφανίζεται. Πρέπει λοιπόν εκείνος να είναι ο στόχος. Και ένα ερώτημα λοιπόν πάνω σε αυτό. Πέστε λοιπόν ότι διαγράφουμε το χρέος. Οι κερδοσκόποι και οι δανειστές με όλη αυτή την απληστία τους και με όλη αυτή την δικοδιοκτική τους συμπεριφορά θα αρκεστούν σε μια δικαστική προσφυγή. Ενδεχομένως δική μας ή δική τους που θα διαρκέσει 2 χρόνια. Και ρωτάω, έχουν ή δεν έχουν τη δυνατότητα να πιέσουν με μηχανισμούς που γνωρίζουμε όλοι προς την κατεύθυνση της καταράκωσης της εθνικής μας αξιοπρέπειας και της εθνικής μας κυριαρχίας. Το ερώτημα λοιπόν είναι αυτό. Γιατί πραγματικά χωρίς εθνική αξιοπρέπεια δεν υπάρχει προκοπή σε αυτόν τον τόπο. Θέλω να κλείσω με αυτό και πρέπει να, όπως καλά γνωρίζεις, μοιραστήκαμε πολλά πράγματα και πολλή ελπίδα και προσπάθεια την περίοδο των εκλογών, στην Ημαθία και αλλού. Και η απογοήτευση είναι κοινή. Και άλλωστε την έχει μεγαλύτερη από άλλους, τέλος πάντων. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Η ανάκτηση της εθνικής αξιοπρέπειας και της εθνικής κυριαρχίας είναι ένα δύσκολο έργο, το οποίο όμως πάει μαζί με αυτό που περιέγραψες από λίγο, δηλαδή την πάση πληρωμών στο χρέος. Για να κάνεις πάση πληρωμών στο χρέος, πρέπει να την κάνεις ως κυρίαρχο κράτος. Είναι μια κίνηση κυρίαρχου κράτους. Από μόνο του είναι κίνηση κυρίαρχου κράτους. Δεν είναι καλή κίνηση. Θα ήταν κάτι που δεν θα ήθελα να πρέπει να το κάνει η χώρα μου. Να το πω αυτό. Αλλά είναι μια κίνηση κυρίαρχου κράτους που λέει ότι δεν μπορώ να καταστρέφω το λαό μου για να πληρώνω το χρέος. Από μόνη της λοιπόν αυτή η πράξη, ό,τι και να ακολουθήσει μετά, είναι μια κίνηση ανάκτησης αξιοπρέπειας. Το έχουμε δει αυτό ξανά και ξανά και στην Αργεντινή και αλλού. Τι θα ακολουθήσει μετά, το πώς θα μπορέσει να σταθεί ο ελληνικός λαός στα πόδια του, είναι κάτι που θέλει προετοιμασία, πολιτική στόχευση και ούτω καθεξής. Εκεί θα απαντήσει η ελπίδα, μόνο που τη φορά αυτή πρέπει να την ξαναφτιάξουμε λίγο-λίγο, σιγά-σιγά, με πράγματα που θα γίνονται. Χωρίς παχιά λόγια, χωρίς λόγια του αέρα, χωρίς αοριστείες. Τη φορά αυτή, αυτά που θα λέμε στον ελληνικό λαό, θα πρέπει να γίνονται. Και θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και να τα καταλαβαίνει με απλό τρόπο ο καθένας. Αν γίνει αυτό, θα ξαναγίνει τι η Ελλάδα στον τρόπο μας. Τι η Ελλάδα στον τρόπο μας. Μας έχουν φοβήσει και φοβόμαστε το οτιδήποτε. Δεν πρέπει να ξεκινήσουμε με φόβο. Οι Γάλλοι, οι φίλοι μας λένε, όποιος δεν τολμάει τίποτε, δεν έχει τίποτε. Δεν έχουμε άλλη λύση. Η τελευταία ερώτηση συνόψισε, νομίζω, αυτά τα οποία συζητήσαμε σήμερα. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκδήλωσης, η οποία νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τους διοργανωτές, τους 2 βασικούς ομιλητές, τους 4 ξένους μας προσκεκλημένους που έκαναν το χαιρετισμό και μας είπαν πολύ σημαντικά επίσης πράγματα και αυτούς οι οποίοι παρενέβησαν με πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις όπως και όλους εσάς που μείνατε μέχρι τέλους και δείξατε ότι αυτά τα οποία σας είπαμε, σας λέγαμε, σας ενδιαφέραν όλους. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό Πάσχα.